αναπαρχή του 2019, μπαίνοντας στο στούντιο, πήρα μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Καταργώ το συγκεκριμένο άσμα, το οποίο δεν συνέβαλε στην ανάταση της ομάδας και του συλλόγου γενικότερα. Ρε φίλε, πάρε αυτά τα ακουστικά. Και άστα τα άλλα. Ορίστε. Όχι, άστα. Καταργώ λοιπόν. Όχι. Δεν έχω τίποτα. Καταργώ το άσμα και καθιερώνω και πάλι τον Μποέμι. Ικανοποιώ τα θέλω του Νίκου Παπαδόπουλου και καταργώ το προηγούμενο άσμα. Διαφωνώ. Τι, διαφωνώ. Θα συζητήσουμε. Ε, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Τι. Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο πέρα από το άλλο. Ναι. Βέβυλος. Όχι, εγώ έχω επιχειρηματολογία. Δεν με αφήνεις να επιχειρηματολογήσω. Για το ύμνος του Άρη, φίλε, ναι, είναι τόσο ιερός και τόσο σημαντικός, ναι, που δεν μπορεί απλά να τον έχουμε εμείς έτσι σαν χαλί της εκπομπής. Είναι για ειδικές στιγμές. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη επιλογή. Μια σωστή προσέγγιση είναι αυτή. Ωραία. Με πείθεις. Ωραία. Αλλά μέχρι να βρούμε το άλλο. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ναι, σωστό. Μέχρι να βρούμε το άλλο όμως, βλέπεις ότι είμαι ανοιχτός στο διάλογο, ναι, θα παίζουμε Μποέμι. Γιατί δεν βάλουμε το άλλο. Ποιο. Πάλι. Ποιο. Που είχαμε πριν. Όχι. Δεν παίζει το 2019. Κόψτο. Τέλους. Κόψ το φίλε, το κόβουμε. Κάτι γι' αυτό. Σβήστε το τελείως το Άρη αυτό το προηγούμενο. Έξι μήνες κάνει υπομονή, αλλά δικαιώθηκαν οι αγώνες και οι προσπάθειες μας. Σε βοήθησε ο Εργοτέλης και η Κίμη. Λοιπόν... Και ο Πανετολικός. Και ο Πανετολικός και όλοι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτό πότε το. Ποιο? Πότε το έβαλα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πότε. Όταν γύρισες από την άδειά σου. Όταν βασικά αρχές Αυγούστου. Γύρισες από τις διακοπές στην Ολλανδία, μετά έφυγες άδεια και μετά γύρισες και το έβαλες τότε. Τότε δηλαδή. Ναι. Πριν φύγει ο μπαμπάς. Ναι, ναι, πιο ήταν πριν. Ήταν πριν. Τέλος. Φάτο. Ναι. Φάτο τελείως. Πάμε να πληρώσεις καφέδες τώρα. Ναι. Για να μάθεις. Πρέπει να πληρώσεις πρώτους καφέδες του χρόνου. Τους υπόλοιπους όλου του χρόνου εγώ. Λοιπόν, All About Aris On Air. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Όσοι δεν με ακούσατε το πρωί και το διαφορετικό κοινό που είμαστε τώρα το απόγευμα, το κυτρινό μαύρο, να επαναλάβουμε τις ευχές. Με υγεία, χαρές, επιτυχίες, τύχη. Ο Άρης ειδικά στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πάρα πολύ τύχη, γιατί δεν είχε καθόλου φέτος. Αν δείτε ένα-ένα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει παιχνίδι που να πεις ότι κέρδισε γιατί ήταν τυχερός. Αντιθέτως, έχασε αρκετά παιχνίδια γιατί ήταν άτυχος ή γιατί διάφορες συγκυρίες οδήγησαν στο ανάποδο αποτέλεσμα. Να έχουμε και λεφτουδάκια να βγάζουμε κανένα δυο γούστα. Χαλαρά, κάνα κρασάκι δηλαδή χαλαρό, κάνα μια πανσετούλα, σε τέτοιο επίπεδο να είναι τα γούστα τα οποία βγάζουμε. Εδώ ο Νικολάκης που είναι πιο νέο παιδί να βγάζει και άλλα γούστα. Δεν θέλω γούστα. Δεν θες γούστα. Υγεία θέλω. Τι θες φούστα. Υγεία θέλω. Δεν θες γούστα με φούστα. Όχι να τη φοράς εσύ. Λοιπόν, μπερδευόμαστε τώρα τελευταία. Υγεία θέλω. Άμα έχουμε την υγεία μας. Ευχήθηκα αυτό στην αρχή, ρε φίλε. Ναι. Υγεία. Μόνο υγεία. Υγεία και υγεία. Τύχη. Υγεία. Και αφού έχεις υγεία και τύχη και χαρές και κανένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα, είπα να έχουμε και δύο-τρία φραγκάκια. Δύο-τρία. Για να βγάζουμε κάποια χαλαρά γούστα. Άμα πατάμε στα πόδια μας και είμαστε γεροί και ξυπνάμε κάθε μέρα. Γιατί το να ξυπνάς κάθε μέρα είναι δώρο να ξυπνάς κάθε μέρα. Αυτό είναι το ισοπαίδωση. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Άμα ξυπνάμε, θα μπορούμε, άμα θα πατάμε στα πόδια μας. Μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Μπορούμε δηλαδή να σηκωθούμε μπροστά στον LeBron James και να καρφώσουμε. Τα πάντα. Μπορούμε λέει, να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορώ να σηκωθώ μπροστά στον LeBron και να καρφώσω. Λέω χωρίς να θεωρεί δεν μπορείς. Άμα έχει... λέει πατά τα πόδια σου, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Λέω μπορώ να σηκωθώ μπροστά στον LeBron και να καρφώσω. Άμα πατάω στα πόδια μου. Λίγο, ε. Το αϊτροματία. Αν είναι ξαπλωμένο, μπορεί. Είδες. Αλλά δεν φτάνω να καρφώσω. Ωραίο ο LeBron. Γιατί παίζουμε και NBA. Μόλις γίνει η άρση του μπάνου. Μόλις γίνει η άρση του μπάνου. Α, το πήρατε? Ναι, βέβαια. Α, κατάλαβα πώς περάσατε τις γιορτές σας. Με FIFA και PlayStation. Καλή είστε, μπράβο, μπράβο. Γιατί όχι. Τι? Και εμείς δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, μην νομίζεις. Ποιο? Που έτσι πώς περάσαμε. Κάνει κάτι περίεργα, κάνει, ναι. Εγώ δεν φταίω, φίλε. Εγώ μιλάω κανονικά εδώ πέρα μπροστά. Εσύ φταίει, εσύ φταίει. Φύγε, σε βάλουμε από εδώ. Σε βάλουμε από εκείνη την πλευρά. Για κάτω να μια αλλαγή. Φύγε από εδώ σιγά-σιγά και πάνω από την άλλη για να σε φτιάξω εδώ. Γιατί μας κάνεις παρεμβολές πάλι. Μας κάνεις παρεμβάσεις στο νέο έτος. Μήπως έχεις κανένα φορτιστή μαζί στο κινητό σου, κάτι, έχεις κάνει κάτι περίεργο. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι.
Ωραία, κάτσε να έρθει από εδώ. Ε, τώρα. Μπαμ! Βαράει αυτά. Έλα, εντάξει. Τι. Μήπως η φωνή μου φταίει. Όχι, νομίζω ότι είναι το. Μήπως να μην κάνω εκπομπή. Όχι, μήπως να κάνεις μόνο εσύ εκπομπή. Γιατί δεν είμαι. Καταρχήν είναι ηρωικό το γεγονός ότι ήμουν στην τελευταία εκπομπή του χρόνου. Ναι. Και είμαι και στην πρώτη. Ωραία. Πέρυσι ήμουν εγώ στην τελευταία. Ναι. Okay. Εγώ όλο έπρεπε να λείπω σε μία από τις δύο. Έλειπες παραμονή Χριστουγέννων. Δεν έχει σημασία, αυτό δεν μετράει. Γιατί? Δεν μετράει. Γιατί δεν μετράει. Γιατί έτσι το αποφάσισες τώρα. Ναι. Ότι δεν μετράει. Όχι, το είχα αποφασίσει την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπα. Αλλά ήρθα ήρωας. Γι' αυτό την παραμονή με εκμεταλλευτήκατε εδώ στο Λίμπερο. Βάλετε κάνα 4 ώρες το πρωί τραγούδισα. Σε χάλασε. Και το 5 με 6 με χάλασε, όχι τίποτα, γιατί πια τα τσίπουρα και τις ρετσίνες έξω. Δεν έβαλε στο ματζιού. Βασιλική ρετσίνα. Τον είχα πει 6, δεν μπορώ να θετήσω. Και είχε και η δισογραφία ο Άρης, που η συνέχεια της είναι σήμερα. Αλήθεια. Και σε αυτήν θα αναφερθούμε. Αν δεν είχε η δισογραφία ο Άρης, μπορεί να την κουμπανούσα, αλλά επειδή είχε αρκετά θεματάκια. Μάθατε, ας πούμε, για τον Μαυράη τη Δευτέρα. Το διαβάσατε στο Λαμπάο Τάρης, το ακούσατε εδώ στον Λίμπερο. Μάθατε για την περίπτωση του Αλφόν, στο πρόβλημα που προέκυψε με την αλλαγή προπονητή. Είμαστε πολύ goddamn. Ακόμα δεν βρήκανε. Τι? Ακόμα δεν βρήκανε. Ψάχνω ακόμα. Νομίζω θα τον δώσω τότε. Είναι καλύτερο να μην έχουν βρει, να ξέρεις. Γιατί αν θα βρούνε... πιέζει ο παίχτης. Όχι, γιατί θα σου λέει ο παίχτης, άσε με να φύγω. Θα έρθει ο άλλος, τον δώσαμε. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι, ως δανεικό θα τον πάρεις για 6 μήνες. Μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Είναι. Μάθατε το τι έγινε στο μπάσκετ. Οι χαριεντισμοί στο λεωφορείο, η καλή τύχη που είπαν οι οπαδοί στους παίχτες για το παιχνίδι της Κυριακής, οι παρενέσεις για να έχουν να βελτιώσει την απόδοσή τους. Κουβέντιασαν. Ναι. Όλα αυτά. Κουβέντιασαν. Τι? Είναι αυτό που λέμε. Όχι, δεν νομίζω ότι κουβέντιασαν. Πήγε νομίζω οπαδί. Μιλούσαν μόνο οι οπαδοί. Και μίλησαν στους παίχτες. Ναι, τους μίλησαν. Τους μίλησαν. Και ο Λάκι Τζόνς που... ναι. Κάθισε και άκουσε μετά. Είχε δηλαδή θεματάκια. Δυστυχώς τα περισσότερα έχουν να κάνουν με μια κατάσταση πολύ αρνητική στο μπάσκετ. Να πω ότι έχω ενημερωθεί ότι το παλικαράκι που έκανε τον team manager δεν είναι πλέον team manager. Μάλλον αυτός θα έφταιγε. Το παιδί που ήταν δηλαδή 21 ετών και φοιτητής στη Λάρισα, όπως μου είπε ο Γιάννης ο Παραπονιάρης στη Δευτέρα. Ότι είναι φοιτητής δεν το ήξερα. Σοβαρά. Ήξερα ότι είναι ένα νέο παιδί και έχει αναλάβει αυτή τη θέση. Πολύ νέο παιδί. Ναι. Το παιδί λοιπόν αυτό που έχω την αίσθηση, φίλε, ότι τον έχω γνωρίσει. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος ότι τον έχω γνωρίσει. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο τον βάλανε team manager στην ομάδα και αυτόν στείλανε στην. Που δεν τον στείλανε, μου είπαν στην Χαλκίδα, δεν ήταν λέει στην Χαλκίδα αυτός. Ποιος ήταν στην Χαλκίδα τελικά? Τι? Ποιος ήταν στην Χαλκίδα τελικά? Ο Καστρίτης και οι παίχτες. Ο Σπύριος Χρυσικόπουλος μετέδωσε για το Λίμπερο το παιχνίδι. Α, και αυτός. Ήταν ο Σπύριος εκεί κανονικά, το μετέδωσε το μάτσο Λίμπερο. Και ήταν ο συνάδελφος. Δεν έχει να κάνει με το παιδί, αλλά σε αυτό το πόστο απαιτείται ένας άνθρωπος με εμπειρία. Δεν έχει να κάνει με το παιδί. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τη θέση, μπορεί να πάει στη γραμματεία και να τον δουν και να τον λάβουν υπόψη τους. Και έπρεπε να επιλεχθεί και κάποιος που θα συνεχίσει και το έργο του Βασίλη Βουρτζούμη, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος ήταν χρόνια στην ομάδα και είχε κάνει έργο και το ξέρανε και ο λόγος του είχε μια βαρύτητα. Όσο είχε, γιατί εντάξει, με τους διαιτητές στο μπάσκετ. Γενικότερα, κάποιες περισσότερες φορές δεν δίνουν και ιδιαίτερη σημασία και κάνουν τα δικά τους. Λοιπόν... Καλά, βέβαια, από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν ο Άρης, okay, δεν βλέπονταν μετά το 25 στην Κίμη και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το αστείο με τη διαιτησία πρέπει να σταματήσει. Είναι εξοργιστικά τα όσα έκανε ο Παναγιώτου, ειδικά ο Παναγιώτου. Ακόμα και στο instant replay, το μαύρο χέρι του παίχτη της Κίμης που έβγαλε την μπάλα έξω, το βάφτισε άσπρο χέρι του παίχτη του Άρη και έδωσε την μπάλα στην Κίμη. Μιλάμε για όργια. Κάνανε όργια. Θα βρίσκουν και τα κάνουν, ρε Χρήσαν Θεέ μου. Καλά, εννοείται. Επειδή είσαι ανύπαρκτος, τα είπα. Δεν έκανες να φωνάξει εκεί πέρα με αυτά που γίνονται. Όλοι λείπανε. Φωνάξει, φάει και τεχνική ποινή. Έτσι είναι το μπάσκετ. Δυστυχώς, στο μπάσκετ οι διαιτητές μπορούν να καθορίζουν στο 100% το αποτέλεσμα. Στο 100% μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να κερδίσεις και τους διαιτητές. Στο μπάσκετ δεν μπορείς να τους κερδίσεις τους διαιτητές. Αν έχουν βάλει στόχο να χάσεις. Δεν γίνεται. Εκτός αν ο άλλος είναι τελείως ντουγάνης στις βολές. Μάλλον το έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει το Λαύριο. Που είχες μια κάκη στη διαιτησία απέναντί σου. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι οι διαιτητές. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Άρης. Τα είπα και τη Δευτέρα. Θα τα επαναλάβω και σήμερα. Ξεκινώντας έτσι λίγο με τον μπάσκετ μέχρι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ότι η ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ Άρης για μένα είναι απαράδεκτη.
Είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν λέει τίποτα ή μάλλον λέει πράγματα που με εξοργίζουν ακόμα περισσότερο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε όλοι μούγκα υπό την έννοια ότι πρέπει να, το αφήσουμε, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτά που πραγματικά θέλουμε να πούμε. Γιατί λέγοντας κάποια πράγματα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα επισημάνουμε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Για μένα η μόνη λύση είναι αλλαγή της διοίκησης. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ και όσο ξεκάθαρα μπορώ να το πω. Αλλαγή του διοικητικού σχήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αντικατάσταση των ανθρώπων που αποφασίζουν. Θα πρέπει ο κύριος Γουλιέλμος, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να παραδώσει από τις μετοχές. Ο άνθρωπος βέβαια θα μου πει: έχω βάλει χρήματα. Απ' την άλλη, αν είναι δικά του τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ή αν είναι κάποιον φίλον του, όπως έλεγε, αν δεν είναι δικά του και είναι κάποιον φίλον του, θα είναι πιο εύκολο να το πράξει. Ξέρω ότι, ότι λέω πολύ εύκολα για κάποιον που έχει διαθέσει χρήματα και μάλιστα η ομάδα αυτή τη στιγμή, η τωρινή ομάδα, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά και νομίζει κάποιος ότι έχουμε και κάτι με τους ανθρώπους, είναι πληρωμένη κανονικά. Λίγο πριν ακούσατε τον Γιώργο που έλεγε ότι αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ είναι απλήρωτοι και ετοιμάζουν αποχή. Στον Άρη αυτή η φετινή ομάδα είναι πληρωμένη. Απ' την άλλη όμως είναι πληρωμένη γιατί έχει γίνει ένας κακός από ό,τι φαίνεται χειρισμός στο θέμα των μπαν. Και λέω κακός με βάση αυτά που είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο κύριος Γουλιέλμος στα τέλη Αυγούστου. Ότι θα έχει λυθεί το θέμα των μπαν και μάλιστα πριν 10 μέρες που τον φιλοξενήσαμε μας είπε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δρομολογούνται, γίνονται και δεν τα μαθαίνετε ή οτιδήποτε άλλο και θα τα δείτε εντός ολίγων ημερών. Και εντός ολίγων ημερών είδαμε αυτό το χάλι στη Χαλκίδα και την ήττα από το Χολαργό στο Νίκ Γκάλις Χολ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, μια διαφοροποίηση σε αυτό το κομμάτι ή τέλος πάντων μια ενίσχυση, αν δεν είναι δυνατή η αλλαγή. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από τον μπάσκετ. Ο Αρβανίτης πριν από λίγα χρόνια πέτυχε γιατί ήξερε τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να σώσει μια ομάδα η οποία ήταν ένα βήμα από τη διάλυση. Και δεν είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και με παίκτες και με μπάτζετ υποδιπλάσιο του τωρινού η ομάδα έβγαινε τριτοτέταρτη ή στη χειρότερη πεμπτοέκτη. Μέχρι εκεί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Επίσης είπε κάτι η ΚΑΕΑΡΙΣ στην ανακοίνωσή της και αυτό ήθελα να το πω, το ξέχασα τη Δευτέρα, ότι εξυπηρετεί το άρθρο 99. Το άρθρο 99 λοιπόν όσον αφορά το δημόσιο έχει εξυπηρετηθεί από την προηγούμενη κατάσταση, από τον κύριο Λάσκαρη, ο οποίος πήγε και πλήρωσε μέχρι τον Ιανουάριο αυτόν δηλαδή τα χρέη στο δημόσιο του Άρη για να μην μπει μέσα. Για να παρουσιαστεί την ανακρίτρια και να πει ότι εξυπηρετώ το ελληνικό δημόσιο, πληρώνω κανονικά, άρα ούτε ύποπτος φυγής είμαι ούτε οτιδήποτε άλλο και λέει αφήστε με έξω. Για τη γνωστή υπόθεση με τον, πώς τον είναι τον Σλοβαίνο, τι ήταν Λιθουανός, Λετωνός, τι ήταν αυτός, το Λετωνό. Λετωνός. Που παρετούσε αυτή η υπόθεση μόλις ο Λάσκαρης έφυγε από τον Άρη, χάθηκε από την επικαιρότητα. Όλοι αυτοί που έγραφαν για την υπόθεση αυτή τώρα δεν γράφουν. Δεν είπα κανένας. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θα την ψάξουμε εμείς. Τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λέω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του 99 λοιπόν έχει ήδη πληρωθεί. Εκτός να μας είπαν ψέματα ότι τα πλήρωσε ο κύριος Λάσκαρης. Έτσι, γιατί δεν είμαστε και στο λογιστήριο του κράτους. Εξυπηρετούνται κάποιοι αθλητές οι οποίοι βέβαια πληρώνονται με μία καθυστέρηση. Ενός μήνα νομίζω περίπου. Αυτό είχε γράψει ο Πετράτος πριν από λίγο καιρό. Αλλά δεν είναι μεγάλα τα ποσά αυτά για να νομίζει κανένας το φοβερό και το τρομερό. Και βέβαια είναι τεράστιο φάουλ αυτό που υπόθηκε περί λίγων διαρκείας. Συγγνώμη, αλλά 3.000 κόσμο σε Άρης Χολαργός και 4.000 κόσμο σε Άρης Περιστέρη δεν έχει κανένας. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έχει το μισό κόσμο από ό,τι είχες με το Χολαργό. Παίζει ΑΕΚ Χολαργός και ΑΕΚ Περιστέρη και έχει 200 άτομα μέσα. Άρα, να κάνουμε και τις απαιτούμενες συγκρίσεις. Και να πω και κάτι ακόμα στον κύριο Γουλιέλμου, το είπα και ο ίδιος και διαφωνούσε. Ρεαλισμό χρειάζεται ο Άρης. Δεν έχει ρεαλισμό. Δεν είναι ο αυτοκράτορας αυτός που παίζει.
Αυτός που παίζει τώρα παίζει για να σωθεί. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, τόσο πιο εύκολα θα καταφέρουμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Την Κυριακή λοιπόν, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, την Κυριακή θα πρέπει να είναι γεμάτο το παλέ. Και θα πρέπει να είναι γεμάτο το παλέ, γιατί πέρα από το γεγονός ότι φυσικά οι αθλητές είναι αυτοί που παίζουν και ποτέ ο κόσμος δεν είναι αυτός που παίζει, ωστόσο, σε δύσκολα παιχνίδια, η έδρα και ειδικά μια τέτοια έδρα μπορεί να οδηγήσει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Αν λοιπόν η έδρα πιέσει την Κυριακή τους παίκτες του Ηφαίστου, που δεν είναι και εντάξει, ο Ηφαίστος είναι μια καλή ομάδα, οκ. Okay. Καλύτερη ομάδα από το Χολαργό. Πολύ καλύτερη ομάδα από την Κίμη. Αλλά δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί έχουν αντίληψη του ότι είναι παλέ. Γεμάτο παλέ, με την πίεση που ξέρει να ασκεί ο κόσμος του Άρη. Πρέπει λοιπόν να γίνει από τη μία το καθήκον το δικό μας και από εκεί και έπειτα, αφού σωθεί η πατρίδα, πήγα να πω, η παρτίδα, να γίνει και ό,τι είναι να γίνει με την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει. Λέω σήμερα για αλλαγή, γιατί πάρα πολύ απλά η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ μου έδειξε ότι δεν έχει αντίληψη του τι συμβαίνει. Μας έκανε ένα απολογισμό του τι έκανε. Δεν μας είπε τίποτα για το τι θα κάνει. Το τι έκανε και ότι πλήρωσε και ότι είναι πληρωμένη και το επισημαίνουμε καθημερινά και τους έχει πιστωθεί. Το τι θα κάνει είναι το ζητούμενο. Άμα είναι και ο Καρυπίδης στο ποδόσφαιρο να λέει αυτό. Έχω βάλει... Πόσα έχω βάλει? 100.000 ευρώ. Σήμερα τι γίνεται? Μεταγραφές. Ομάδα ισχυρή να βγει στην Ευρώπη. Αν είναι να ζήσουμε με το παρελθόν, ζήτω που καήκαμε. Σήμερα τι γίνεται? Και για το σήμερα λοιπόν και για το αύριο η ΚΑΕΑΡΙΣ δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα για τον μπαν. Παναριανό τώρα και ο κόσμος να βοηθεί, τα γνωστά. Οκ. Okay. Ουσία μηδέν. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο. Για να βοηθηθεί όσο μπορεί η ομάδα, να πάρουν όσο μπορούν οι παίκτες ψυχολογία και να πω και κάτι. Εγωισμό. Να πω στους παίκτες κάτι. Δεν έχετε. Είναι δυνατόν να χάνετε 18 πόντους ενώ κερδίζατε 17 πόντους τους τύπους αυτούς εδώ πέρα που μαζευτήκαν και λένε ότι παίζουν μπάσκετ στην Κίμη? Που αν έπαιζαν οι ρεπόρτερς θα τους έβαζα 30 πόντους? Που κουτουλούσαν μεταξύ τους? Βάνα λέει στο τέλος λέει τρίποντα. Okay, στο τέλος όταν έχουν μπει τα πάντα και εγώ κάνω 8 στα 10. 17 πόντους κέρδιζε στο 25. Την Κίμη 17 πόντους στο 25. Και μετά έχει πάθει τρικυμία. Και να πω κάτι για τον προπονητή. Φυσικά και δεν μπορεί να κριθεί κανένας από το δεύτερο μάτς. Συγγνώμη όμως, coach, ούτε έχουμε γνωριστεί, ούτε έχουμε μιλήσει καν ποτέ. Είσαι δύο μάτς πάνω με το Χολαργό για την Κίμη 17 πόντους και χάνεις. Και σκευού. Ποιος πρέπει να σταματήσει δηλαδή τη φάση? Ειδικά στο μάτς με την Κίμη, το μάτς γίνεται όπως γίνεται. Και φτάνει στο καλάθι. Και σε περνάει 50-48. Είναι 50-48. Και σου κάνουν ένα σερί και εσύ κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια και τους κοιτάς. Δεν ξέρω αν το παλικάρι μπορεί να ανταποκριθεί ή αν λύγησε κι αυτός. Μακάρι, γιατί είναι καλός προπονητής ο Καστρίτης. Το καλός προπονητής όμως με το καλός προπονητής στον Άρη έχει διαφορά. Τεράστια διαφορά. Δεν τα έβγαλε πέρα ο Γιαννάκης πέρσι. Δεν τα έβγαλε πέρα ο Αγγέλου φέτος. Δεν ξέρω αν το παλικάρι αυτό μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και ξαναλέω, ως προπονητής, ως coach Καστρίτης,
Έχει εξαιρετικές συστάσεις και ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν, και ο Μαυρά είναι καλός παίκτης. Στον Άρη. Τίποτα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, την Κυριακή πρέπει να υπάρξει ένα κατάμεστο γήπεδο. Δεν έχει κακές μονάδες ο Άρης. Ομάδα δεν έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ομάδα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και την Κυριακή στις 5 ο Άρης θα καταφέρει κόντρα στον ύφεστο να κάνει την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα, την πρώτη εντός έδρας. Θα συνεχίσουμε, θα πούμε κι άλλα αμέσως μετά το break τώρα. Μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 τηλέφωνο παραγγελιών. Καλείτε και τρώτε και την καταπληκτική πίτσα, την special που μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά και την πολύ γλυκιά με την μερέντα και τα μπισκοτάκια από πάνω τα τριμμένα στο 62-85-86. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου, στην πρώτη εκπομπή για το νέο έτος 2019. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις γραμμές, αφού πούμε και κάποια πραγματάκια για το ποδόσφαιρο, γιατί μας πήρε ο Χρήστος μονότρεμα με τον μπάσκετ, αν και έπρεπε είναι η αλήθεια στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είναι άλλωστε αυτό που έχει και αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα την Κυριακή με τον ύφεστο Λίμνου στο Nick Gallis Hall. Να αναφέρουμε και τις τιμές των εισιτηρίων, η διάθεση των οποίων ξεκίνησε από σήμερα λοιπόν και γίνεται από την μπουτίκ της ομάδας στο Αλεξάνδριο. Λοιπόν, τα εισιτήρια με τον ύφεστο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στις θύρες 4, 5, 6 και 7 είναι 5 ευρώ. Στις θύρες 1, 2, 3, 8, 9, 10 είναι 10 ευρώ. Στα Gold 8, 9, στα VIP είναι 15 ευρώ. Και το παιδικό είναι έως 12 ετών, είναι δωρεάν. Και φυσικά τρόποι και ώρες διάθεσης και μέσω της Viva και μέσω της Boutique. Το Legend Store στο Αλεξάνδριο και ό,τι όπως υπενθυμίζει πάντα η ΚΑΕ, χρειάζεται και το... και ο αριθμός του ΆΜΚΑ για την αγορά του όποιου εισιτηρίου. Καλό θα είναι όσοι ακούτε και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες να πάτε να προμηθευτείτε ένα εισιτήριο για το μάτς με την Κυριακή. Είναι και η παρουσία, είναι και το οικονομικό βέβαια, αλλά είναι κυρίως η παρουσία νομίζω που έχει ανάγκη η ομάδα του κόσμου στο μάτς με την ομάδα της Λίμνου την ερχόμενη Κυριακή. Η ομάδα της Λίμνου, η οποία πραγματοποιεί μια καλή πορεία ως νεοφώτιστη μέχρι στιγμής στην Basket League, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρήματα, δόξα τω Θεώ, έχει καλό υλικό. Και σίγουρα δεν θα είναι ένα εύκολο μάτς αυτό της Κυριακής για τον Άρη. Στον ποδοσφαιρικό Άρη, η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Αυτή την ώρα κιόλας ήδη εξάγεται ή φτάνει προς το τέλος της απογευματινή προπόνηση. Λοιπόν, για τους κυτρινόμαυρους, μετά το χθεσινό ρεπό, δεν προλάβανε να φύγουν τώρα και να πάνε από εδώ και από εκεί. Περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη μείνανε για τις μέρες της πρωτοχρονιάς και την αλλαγή του χρόνου. Γιορτές όμως τέλος για τον Άρη, ο οποίος στην ουσία από σήμερα ξεκινάει και την προετοιμασία του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το μάζει με την Ξάνθη στα πηγάδια, για το οποίο θα αρχίσει να μπαίνει έτσι πιο πολύ ο ρυθμός αυτού του μάτς από την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τότε το μεταγραφικό είναι αυτό που παραμένει στο προσκήνιο και μονοπολεί το ενδιαφέρον και κεντρίζει έτσι και το δικό σας το ενδιαφέρον. Υποχρεώθηκε νωρίτερα για τον Μαύραϊμ, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ingolstadt, στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εγώ θεωρώ ότι, να πούμε μπράβο, όχι να πούμε μπράβο, αλλά το ότι κατάφερε ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος να τον πουλήσει και όλος τον Μαύρα και να έχουμε και έστω ένα μικρό οικονομικό όφελος, εντάξει. Θα πω κάτι εδώ. Έχουμε συνηθίσει. Είναι ένας σωστός χειρισμός. Έχουμε συνηθίσει και όλοι στεκόμαστε μόνο στα αρνητικά. Είναι πολύ θετικό αυτό και πρέπει να το σημειώσουμε για τον τεχνικό διευθυντή του Άρη. Όπως ο Διαμαντόπουλος χρεώνεται τη μεταγραφή Μαυράη. Έτσι. Την έλευση δηλαδή. Καθάρισε για να φύγει. Ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν βγήκε. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε το φαινόμενο που είχαμε και στο παρελθόν. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές να φεύγουν και να πληρώνεις κιόλας και άλλα χρήματα για να φύγουν.
Το ότι θα πάρεις και 50 χιλιάρικα, γιατί αυτό είναι το ποσό που. Εδώ που θα βάλεις και τσέπη. Θα πάρεις και 50 χιλιαρικάκια. Τσέπη δεν θα βάλεις γιατί έχεις πληρώσει μια εκατοστάρα για να έρθει μέχρι τώρα το μισό του συμβόλαιο. Ναι, αλλά αυτά τα 50 χιλιάρικα είναι. Ή ένα συμβόλαιο. Όχι, είναι Γερμανία, έτσι δεν είναι λεφτά που θα τα φάνε. Αυτό. Ή είναι ένα συμβόλαιο, γιατί υπάρχουν και τέτοια συμβόλαια στο φετινουάρι, μην νομίζετε. Ή είναι ένα κομμάτι ενός φετινού συμβολέου για ένα ποδοσφαιριστή. Όχι. Αντί να χάσεις χρήματα, κερδίζεις. Αυτό είναι ένα σωστός χειρισμός από την πλευρά του αθλητικού διευθυντή. Και αυτό το έχει ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Και στις προετοιμασίες και στις συζητήσεις το καλοκαίρι, άλλα χρήματα αξίωνε ο Μενέντεθ. Με άλλα έκλεισε. Με άλλα έκλεισε. Έτσι. Τόσο, τώρα βλέπω το παλικαράκι που έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ότι ανέβηκε να δει τα πυροτεχνήματα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς και δυστυχώς πάτησε εκεί σε ένα φωταγωγό, τι ήταν, δεν είδε, και σκοτώθηκε. Από ό,τι μάθαμε, και ο 14χρονος και ο πατέρας του ήταν φίλοι του Άρη και μάλιστα στο σύνδεσμο εκεί του Super 3 Νεάπολης. Έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση ο Super 3. Συλληπιτήρια για τον Χρήστο τον Κιωσέ, τον πατέρα του παιδιού. Τώρα, ό,τι και να λέμε τώρα, εμείς λέμε για μεταγραφές, λέμε για παίκτες, λέμε για συμβόλαια, λέμε για σωστούς λάθος χειρισμούς, λέμε για δεξί μπακ, στόπερ. Και ένα παλικαράκι το οποίο ούκο λίγες φορές μπήκε στο λεωφορείο για να πάει να παρακολουθήσει τον Άρη, ερχόταν στο Βικελίδης, πήγαινε στο παλέ, έχασε τη ζωή του τόσο άδικα και τόσο πρόωρα. Δεν υπάρχουν λέξεις, κουβέντες να πει στην οικογένεια, να εκφράσουμε συλληπιτήρια. Η ζωή φυσικά συνεχίζεται για όλους τους υπόλοιπους, αλλά είναι ό,τι χειρότερο ο πατέρας να χάνει το παιδί και η μάνα να χάνει το παιδί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Απλά το είδα τώρα στην τηλεόραση και το θυμήθηκα. Έφυγε άλλος ένας καλός Αριανός, γνωστός και δικός μου και του Νίκου. Αρκετές φορές έχουμε πιει καφεδάκι από τα χεράκια του. Βέβαια. Μόλις 36 χρονών. Αλλά, να κάνεις ανακοπή, λέει η πρώτη εκτίμηση. Θα υπάρξει, επειδή είναι και ένας άνθρωπος νέος 36 χρονών, θα υπάρξει και η, πώς το λένε, νεκροψία, νεκροτομή, πώς λέγονται αυτά όλα. Νεκροψία. Τέλος πάντων. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που όταν δεν ξέρεις ακριβώς από πού έχει προέλθει ο θάνατος, βέβαια εδώ ο γιατρός είπε ότι είναι ανακοπή, αλλά υπάρχουν και εξετάσεις πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι νέοι άνθρωποι, μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Και όταν λέω κάτι άλλο, κάποια εγκληματική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί. Χθες χάζευα λίγο το Facebook του που είναι ανοιχτό. Με το κασκόλ του σε πολλά παιχνίδια. Γιαννάκη, ναι. Στη Μαδρίτη τον είδα, στο παλέ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Χαμηλών τόνων παιδί. Αριανάκη. Κρίμα. Με το εισιτήριο διαρκείας του κάθε φορά. Δυστυχώς μας άφησε και αυτός ξαφνικά και πολύ 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 πρόωρα. Γενικότερα αυτές τις μέρες βλέπω και διαβάζω πολλές και διάφορες απώλειες, αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει ακόμα τη ζωή που θα έπρεπε να ζήσουν και φεύγουν και τόσο άδικα και τόσο πρόωρα. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στα πεζά, στα μεταγραφικά και στα θέματα του Άρη. Για το Μαυράη, λοιπόν, ο οποίος πηγαίνει στην Β' Γερμανίας, ο Άρης θα πάρει και ένα ποσό. Αυτή ήταν μια θετική κίνηση από την πλευρά της διοίκησης και αποδεικνύεται και σε τέτοιες περιπτώσεις ότι αν κάποιος θέλει να βγάλει μίζες ή οτιδήποτε άλλο, δεν πουλάει τον ποδοσφαιριστή. Αξιώνει ένα ποσό, σου χρωστάω 5 χιλιάρικα, θέλω και 25 αποζημίωση, παίρνει τα 10, έτσι γίνονται δουλίτσες και μια χαρά πηγαίνει στην ευχή της Παναγίας. Εδώ
η ομάδα θα καρποθεί και χρήματα. Και ήταν σωστός ο χειρισμός από την πλευρά της, της διοίκησης, να πούμε. Αφού ο αθλητικός διευθυντής είναι κομμάτι αυτής. Στο... Και έγινε και πιο εύκολη η διαδικασία από τη στιγμή που υπήρξε και μια ομάδα για τον παίχτη. Έτσι. Και κάτι αντίστοιχο νομίζω θέλουν και οι άνθρωποι του Άρη και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Βέβαια, εδώ να πούμε και κάτι. Ναι. Ο Αλβανός που δεν είχε καμία υποχρέωση να το κάνει, ασχολήθηκε και αυτός, ασχολήθηκε και η ομάδα και βρήκε ομάδα να πάει να συνεχίσει και να φέρει και ένα ποσό. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές που λένε: «Οκ, okay, έχω συμβόλαιο, δεν με νοιάζει. Θα κάνω πάνω συμβόλαιο. Θα κάνω συμβόλαιο. Και... Γιατί θέλει να παίξει, ρε Χρήστα, γι' αυτό. Γιατί μπορεί να είναι 30. Πόσο είναι ο Μαύρη, 32-33. Θέλει να παίξει μπάλα, ρε φίλε, ακόμα. Και πάει και σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον στο οποίο θα θέλει να παίξει μπάλα. Αλλά θα μπορούσε να πει: «Οκ, okay, δεν μου χρωστάτε λεφτά, γιατί είναι πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές. Σε ποσοστό 95% από τη, λένε από την Παϊάρης, δηλαδή. Εικάζω ότι είναι να παίρνουν τώρα το, του Δεκεμβρίου τα, τα δεδομένα. Αυτές τις ημέρες θα πάρουν. Αυτονόητο, ναι. Σημαντικό όμως να το αναφέρουμε δε. Εντάξει. Ναι, όχι, περιγράφω την πραγματικότητα, ναι, ναι, ναι. Όπως θα την περιέγραφα και αν ήταν απλήρωτη. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Κάποιοι μεταξύ έχουν απέτηση, αν είναι απλήρωτη παίκτη να το λέμε, αν είναι πληρωμένοι να μην το λέμε. Όχι, είναι μια κατάσταση. Περιγράφεις ένα γεγονός. Καλά, δεν το διατυμπανίζουμε. Και το ίδιο και στο μπάσκετ. Ναι. Και, στο, και το ίδιο και στο μπάσκετ. Είναι λοιπόν πληρωμένος ο, ο Μαυράκης, θα μπορούσε να πει: «Έχω άλλο 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Δεν πάω πουθενά. Έχω να παίρνω 90 φέτος, υπόλοιπο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και 200 του χρόνου». Δεν θα σας θυμίσω περιπτώσεις παικτών. Τα Βλαρίδης είναι η πιο χαρακτηριστική. Μας έκανε και σκόντο. Είχε να πάρει 100, η ομάδα δεν ανέβηκε. Είχε να πάρει 100. Και πήρε τα 60. Με το Ταυλαρίδι, ναι. Έπρεπε να το περιμένεις γιατί ήξερες και το παρελθόν του και πώς λειτουργούσε. Ο Καράμπελας. Εκεί δεν το περίμενες. Είναι η αλήθεια. Εκεί που ήρθε, έπαιξε όπως έπαιξε και πήρε και αυτό τα χρηματάκια του. Με καθυστέρηση μεν, τα πήρε όλα όμως. Και πήρε και άλλα πόσα για την επόμενη σεζόν. Κάνα 50. Δεν ξέρω πόσο ήταν ακριβώς. Σύνολο ήταν 100 από τη μέρα που έφυγε πάντως που πήρε. Και μια παρόμοια περίπτωση με το Μαύρα. Με διευκόλυνση ο Καράμπελας, έτσι, γιατί μπορούσε να κάνει προσφυγή. Ναι. Όπως και ο Ταυλαρίδης, να είμαστε δίκαιοι. Έτσι όπως τα υπέγραψαν οι άνθρωποι του Άρη, θα μπορούσαν να κάνουν προσφυγή για να τα πάρουν όλα. Ναι. Για το επόμενο χρόνο εννοώ. Γιατί μιλάμε για δύο οι οποίοι σταμάτησαν το ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά, ναι, όντως. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαν σε κάποια άλλη ομάδα να πάρουν από εκεί τα υπόλοιπα. Σταμάτησαν. Τα παίρνουν όλα, φίλε. Δηλαδή μας κάνανε και χάρη που πήρανε 50 και 40 και 60 χιλιάρια λιγότερα. Μας κάνανε και χάρη. Και σε χρονιά κιόλας που άρεσε δεν είχε έσοδα πέρυσι, έτσι. Α, παρόλα αυτά όμως, πήραν τα λεφτά. Και κάθε... Πήραν κανονικά τα λεφτά. Και κάθε του μήνα πήγαινε ο δικηγόρος στα γραφεία της ΠΑΕ και έπαιρνε. Έτσι. Για τον ένα, για τον άλλον. Έτσι, σε χρονιά που δεν υπήρχαν έσοδα. Και ακόμα υπάρχουν παίκτες. Και ακόμα υπάρχουν κάποιοι που. Που πληρώνονται ευτυχώς. Δηλαδή αυτοί που πήγαν στον Ηρακλή. Και σκάνε τα εξώδικα και όλα τα υπόλοιπα τώρα, όπως βλέπετε. Πάνε στον Άρη και πλερώ. Πασάς, πήρε, τα πήρε όλα, εντάξει. Ξόφλησε. Ντούνις, δά, κανονικά είμαστε. Να ο Μουμίν. Να του ζήσει του Πασά και το παιδάκι του. Έγινε μπαμπάς. Έγινε μπαμπάς ο Γιάννης. Ναι, 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 να του ζήσει και το παιδάκι του. Πήγε, έπληξε το Πασά. Τώρα πάμε, έπληξε και ο Τζόγκλου εκεί πέρα. Ο Μουμίν έφυγε, πήγε στο Κυσαμικό. Έφυγε. Ναι. Μουμινάρα. Λοιπόν. Έχει το Μουμίν. Για μένα είναι ο καλύτερος αμυντικός χαφ της κατηγορίας. Με διαφορά από τον επόμενο και είναι να πάρεις και τον Ιντζόγλου. Φοβερό δίδυμο. Και διώχνεις το Μουμίν. Και διώχνεις το Μουμίν. Πάρ το εξώδικο τώρα από τον Κλέιτον να πληρώσει 8 μέρες. Και σκεφτείτε και το άλλο. Όλα αυτά με τον Παπαδόπουλο, έτσι. Που κάποιοι λέγατε ότι να φύγει ο Καρυπίδης να έρθει ο Παπαδόπουλος. Και τώρα ξέρετε να λέγατε. Να φύγει ο Παπαδόπουλος να έρθει κάποιος άλλος. Χωρίς συμβόλαιο είναι όλοι οι παίκτες του Ηρακλή. Και τι είμαι εγώ, λοιπόν. Κοτσόβολο. Την Τετάρτη. Ήταν καλή ατάκα. Ήταν καλή ατάκα, ναι. Την Τετάρτη. Συνέντευξη τύπου. Σκέψω να πει ο Καρυπίδης την Τετάρτη. Ναι. Όλοι είναι πληρωμένοι. Και να περάσουν δύο μέρες και ο καλύτερος παίκτης να στείλει εξώδιο και να λέει: «Είμαι απλήρωτος όχι ένα μήνα. Είμαι απλήρωτος όλη τη σεζόν». Και δύο μέρες πριν ο μεγαλομέτοχος να έχει πει στη συνέντευξη τύπου ότι είναι όλοι πληρωμένοι. Αλλά είναι Ηρακλής, δεν είναι Άρης.
περίπτωση. Για να το κλείσουμε όπως το ξεκινήσαμε, είναι σημαντικό να τονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν άνθρωποι του Άρη και συμπροκειμένη περίπτωση Διαμαντόπουλο στο θέμα του Μαυράη. Όπως απέτυχε στη μεταγραφή του Μαυράη εκ του αποτελέσματος. Πέτυχε στην αποδέσμευσή του. Πετυχαίνει στην αποδέσμευσή 100%. Του. Και μου δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διαπραγματευτεί πράγματα. Είναι φυσιολογικό να έχουμε και ανεπιτυχή αποτελέσματα. Και να σου πω και κάτι. Αν έρθουν τρεις νίκες, δεν θα βρεις κανένα στο Διαμαντόπουλο. Αν η ομάδα βγει στην Ευρώπη και του χρόνου μπει στους ομίλους του Europa League, θα βρεις κανένα στο Διαμαντόπουλο. Γι' αυτό λέμε το ταμείο πάντα γίνεται στο τέλος. Το ταμείο είναι μείον αυτή τη στιγμή. Είναι. Έχασες το βασικό στόχο. Αλλά αν το Μάιο. Πάλι δεν θα είναι. Σε ακούω πολλές φορές να το λες και διαφωνώ. Δεν ήταν ο πρώτος στόχος στο κύπελο. Ο πρώτος στόχος ήταν το κύπελο. Για τον Αριανό είναι ο πρώτος στόχος στο κύπελο. Για την ομάδα, εγώ σου λέω στον Αριανό. Για την ομάδα είναι ο πρώτος στόχος. Γιατί από το κύπελο βγαίνεις και Ευρώπη. Από το κύπελο βγαίνεις και Ευρώπη, ρε φίλε. Ήτανε μαζί με την πεντάδα. Έτσι. Εντάξει. Ας πετύχεις τώρα λοιπόν την ευρωπαϊκή έξοδο. Είναι αυτός ο μίνιμουμ στόχος που έχει μείνει. Το πρόγραμμα πλέον σε ευνοεί. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο τις πρώτες αγωνιστικές. Από τον Πανετολικό στην έδρα μου έχασα. Ναι, ένας Άρης που θα παρουσιαστεί διαφορετικός σε σχέση με την εικόνα που είδαμε στο τέλειο του 18. Δεν σου λέω τώρα αν είναι η ίδια ομάδα. Είναι η ίδια ομάδα, δεν υπάρχει τύχη. Ναι. Και από το μας με την Ξάνθη. Τι άλλο, πες μας λίγο στο τρίλεπτο που έχουμε εκτός από Μαύρα, τι άλλο έχουμε στα σκαριά. Όχι, γιατί. Τι άλλο έχουμε σε καρδιά. Αυτό μάλλον. Περιμένουμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον. Με το. Τι γελάς, αυτό που είπες. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Αλφόνς. Δεν έχει βρει ακόμα η Ντιζόν προπονητή. Ντιζόν. Η Ντιζόν. Λοιπόν, δεν έχει. Για αυτούς που φεύγουν, τα μεταγραφικά τα πούμε σε λίγο. Για αυτούς που φεύγουν. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Εντάξει, είχαμε γράψει ο Παυλίδης είναι σε άδεια. Ψάχνει ένα ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Σκυδραίος Μέσος. Ο Νασλίδης και αυτός είναι σε αναζήτηση ομάδας. Έτσι ως αυτός έχει εξασφαλίσει εδώ και μέρες εξτράδια. Οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Τώρα θα δούμε βέβαια και θα προσπαθήσουμε και μέχρι τις 7 να δούμε αν υπάρχει ρεπορτάζ από το Ρήσιο. Αν είχαμε κάποιες απουσίες ενδεχομένως ποδοσφαιριστών. Πάντως την Κυριακή όλοι πέρασαν εργομετρικά πλην του Βέλεθ που είναι τραυματίας, του Παυλίδη που δεν υπολογίζεται, του Ιντζόγλου που δεν υπολογίζεται, του Νασλίδη και του Διαμαντόπουλου που επέστρεψε τον τραυματισμό. Όλοι πέρασαν κανονικά εργομετρικά. Πρόθεση πάντως των ανθρώπων του Άρη είναι άμεση να αρχίσει σιγά σιγά να προχωρά και με τους υπόλοιπους παίκτες. Αφού λύθηκε το θέμα, λύνεται όπως πάει να γίνει το θέμα με τον Μαύραη, που μέχρι αύριο αναμένεται να τελειώσει. Θέλουν να τελειώσουν άμεσα και με τους υπόλοιπους. Και θα βοηθήσει πολύ αν κάποιοι. Βρούνε και ομάδα κιόλας. Γιατί είδα την περίπτωση του Μαύρα, βρέθηκε ομάδα, απλοποιήθηκαν τα πράγματα. Αν για παράδειγμα για τον Τζανακάκη, τον Βαλεριάνο. Ποιο άλλο είναι. Πού. Στη λίστα που αποχώρησε. Τζανακάκης, Βαλεριάνος. Δύο παραδείγματα θα βρεθεί μια ομάδα, θα γίνει πιο εύκολο. Υπάρχει περίπτωση του Κολάσο βέβαια. Που ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό, αλλά νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα μπορεί να έχουμε εξέλιξη πάνω και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με την επιστροφή κιόλας του ατζέντη του από την Αργεντινή για να μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη. Πάντως και ο Κολάσο νομίζω ότι αυτό που ήθελα να πω πριν επειδή μιλούσαμε για το Μαύρα είναι μια παρόμοια περίπτωση γιατί είναι και αυτός αρκετά συνεργάσιμος. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι δεν παίζει και θέλει να πάει κάπου να παίξει. Δεν βολεύεται δηλαδή με το να κάτσει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι. Εντάξει, ώρα περνάει εδώ πέρα με την οικογένειά του, μια χαρά περνάει και η γυναίκα του, το καταλαβαίνουμε κιόλας μέσα στα social media. Αλλά θέλει και ο ίδιος να παίξει μπάλα. Και από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι στα βασικά πλάνα του προπονητή, θέλει να πάει να παίξει αλλού ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και η στάση του Κολάσου στις διαπραγματεύσεις για να αποχωρήσει από την ομάδα. Ένα θέμα που ίσως έχουμε και εξελίξει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Λοιπόν, φτάσαμε 6 ώρα. Θα πούμε και άλλα μετά. Θα πούμε και με εσάς. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μόλις επιστρέψουμε από τον break. Μην ξεχνάτε μαζί μας είναι τα Alter Ego. Τρία σημεία στην πόλη για να αντιθείτε γαμπρί. Λοιπόν, και για εσάς που μπορεί να πήρατε κάποια επιπλέον κιλά τώρα τις γιορτές, σαν και εμένα και το Χρήστο εδώ, ας πούμε. Εσύ, ο... Ναι. Λοιπόν, 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο και Alter Ego Fashion. Θες έβαλα όμως τα κουστούμια, τα Alter Ego και τα λοιπά, κουμπώνε ναι. Κανονικά. Άρα δεν πρέπει να έχω πάνω από 3 κιλά να έχω πάρει. Αφού κουμπώνε κανονικά. Ναι, αλλά μην φτάσουμε στα όρια, εντάξει. Όχι, από σήμερα αρχίζει προετοιμασία, Βαθύλακο Sport Center. Κάτσε ρε φίλε, αφού ακόμα και γιορτές έχουμε. 8.30 ώρα φίλε παίζουμε εμείς. Μάλιστα. Εγώ από Δευτέρα. Θα χαθεί το μισό κιλό τουλάχιστον σήμερα ναι. Και άλλο ένα την Παρασκευή.
Ξεκινάει τόσο γρήγορα. Ξεκίνησε κατευθείαν. Η προετοιμασία, πρώτη προπόνηση σεζόν. Α, προπόνηση έχουμε, όχι αγώνα. Θα παίξουμε εσωτερικό διπλό. Α, εντάξει. Να σου πάρω μετά να μου πει τι δοκίμασε. Ποιο. Ο προπονητής σας. Εγώ είμαι. Α, ναι. Προπονητής παίκτης. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο break λοιπόν με τον προπονητή παίχτη και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και τα βάζω τα τρίποντα, Λάκη. Εδώ είμαστε, All About Arizona Air, στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Ανοίγουμε και τις γραμμές στο 2310-287 και 38. Βέβαια, έχουμε ακόμα ρεπορτάζ να σας δώσουμε. Ο 779 λέει, ας κάνουμε εμείς το καθήκον μας και να είμαστε 5.000 με ύφεστο, γιατί υπάρχει και ο διαιτητής Αναστόπουλος. Η ομάδα μπορεί να βάλει δύο ομάδες από κάτω, υγεία και κυρίως τύχη. Λέει ο φίλος 779. Ο 353 λέει, την ψυχή των Κάσλ, Μπόνι, Ραΐσεβιτς, Ορτίθ, Μάση που αγγίζουν τα 50, οι περισσότεροι την Κίμη πάντως θα την κέρδιζαν. Εντάξει, σχετικό είναι και αυτό. Τώρα μιλάμε για πολύ καλούς. Το μου έβαλε τον Ορτίθ μέσα και τον Μάση, τους παικταράδες αυτούς. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Ο Αντουάν Κουμπαρέ. Κουμπαρέ. Παίζει να αντικαταστήσει τον Νταλιό, τον προπονητή της Διζόν, τον Προέμπλου, μάλιστα. Ο Κουμπαρέ. Ο Κουμπαρέ. Του Γκαγκάτσι ξάδερφος είναι αυτός. Λοιπόν, ο Κουμπαρέ. Κομπαρέ. Αντουάν Κομπαρέ. Που είναι από το... Από το ποιο. Από τον Δεύτερο Ποτάμο. Γιατί. Ο Κουμπαρέ. Κομπαρέ. 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 Λοιπόν, μάλιστα. 23-10-287-888. Γραμμές ανοιχτές και για ευχές και για συζήτηση για τον μπάσκετ και για συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Για τα μεταγραφικά, για την κατάσταση και το τι περιμένετε να δείτε από εδώ και στο εξής. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Λοιπόν, χαίρετε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Νίκο. Καλή χρονιά. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για το μπάσκετ και δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Λοιπόν, για το μπάσκετ, όπως είπε και στο μήνυμα ο φίλος, θεωρώ ότι ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα. Και αυτό πραγματικά το πιστεύω και το λέω από την αρχή της χρονιάς. Παρά το φτωχό ρόστερ που λένε κάποιοι, παρά το ότι δεν υπάρχει playmaker, ότι δεν υπάρχει το ένα, ότι δεν υπάρχει το άλλο, επιμένω και δεν αλλάζει κανένας την άποψη ότι ένας προπονητής έμπειρος αυτή τη στιγμή τον Άρη θα τον είχε από έκτο μέχρι ένατο. Όχι παρακάτω. Αυτά για το μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο. Άκουσα ότι υπάρχει σχεδόν η μεταγραφή του δεξιού πιστοφύλακα Αλφόνς, νομίζω λέγεται, ότι μείνει κοντά στο να κλείσει. Τώρα άλλα ονόματα δεν ακούω, δηλαδή για αριστερό μπακ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περίπτωση, σίγουρα θα υπάρχει. Και πιστεύω ότι και στη θέση των αμυντικών χαφ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε κακή κατάσταση ο Σλόπης, δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί με την έλευση της νέας χρονιάς, αλλά αυτή τη στιγμή ο μόνος παίκτης που μπορεί εκεί να μαρκάρει στα αμυντικά χάφ είναι ο Μπάσα, και δίπλα του θα πρέπει να υπάρξει κάποιος αμυντικός χάφ ο οποίος να μαρκάρει και αυτός, για να είναι έτσι θωρακισμένα τα μετώπιστε, ιδιαίτερα σε μάτς εκτός έδρας, που πρώτα προσέχεις την άμυνα και πας στις αντεπιθέσεις. Η άποψη δική μου είναι ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το ρόστερ, χωρίς να πάρει κάποιον αμυντικό χάφ εκεί, σε μάτς εκτός έδρας θα πρέπει να δοκιμαστεί και δίπλα στον Μπάσα και ο Ούγκο Σόουζα, που νομίζω ότι ξέρει τη θέση του αμυντικού χάφ. Πρέπει να επιστρέψει όμως πρώτα. Ορίστε. Πρέπει να επιστρέψει, λέω πρώτα. Και νομίζω ότι ο Σόουζα, δική μου εκτίμηση, ότι θα κάνει λίγο παραπάνω καιρό να επιστρέψει από ό,τι αρχικά υπολογίζαμε. Ναι, εντάξει, αλλά θεωρώ, σας είπα, ότι σε μάτς εκτός έδρας μπορεί να είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο το γνωστό, Βέλεθ Δελιζήσης, και μπροστά τους, για να είναι φορακισμένα τα μετώπιστε, να είναι Μπάσα και Σόουζα για να μαρκάρουν και οι δύο. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Καλά, προπονητή δεν είμαι βέβαια, αλλά έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το έχω στο μυαλό εγώ. Και τώρα, ποιος θα ανεβάζει την μπάλα. Ορίστε. Ποιος θα ανεβάζει την μπάλα, ποιος θα είναι ο δημιουργικός σου χαφ. Ο δημιουργικός χαφ θα είναι το δεκάρι, δηλαδή μπορεί να είναι ο Ντιγκινή παράδειγμα, που στο μυαλό μου ο Ντιγκινή είναι ο παίκτης που πρέπει να παίζει πίσω από το center for. Δεν μπορεί να δημιουργήσει όμως, εντάξει, είναι άλλος ο ρόλος του Ντιγκινή όταν παίζει πίσω από το Γιουνές μέσα στο γήπεδο.
Ναι, δεν μπορεί να δώσει κάποια κάθετη πάσα, δεν μπορεί να βγάλει μια αντεπίθεση. Γιατί ένα από τα ζητήματα του Άρη φέτος είναι και το ότι δημιουργικά δεν παίρνει πράγματα από τον άξονα. Ναι, δεν παίρνει πράγματα από τον άξονα, αλλά βάζοντας τώρα το Ματίγια, βάζοντας τον... δηλαδή ο Μπάς αυτή τη στιγμή, αν είναι ο Ματίγια δίπλα του, θα πρέπει να τρέχει για δύο. Μάλλον, ναι, για δύο θα πρέπει να τρέχει. Ισχύει αυτό. Επομένως, για μένα πρωταρχικά σε μάτς ιδίως εκτός έδρας, είναι πιο πολύ να θωρακίσεις την άμυνα και μετά να δεις την επίθεση. Στο μάτς δηλαδή, με την Ξάνθη δηλαδή, δεν μπορείς να πας τώρα ευάλωτος να είσαι προς τα πίσω, γιατί τι αξία έχει να βρεις ένα γκολ και να φας δύο πίσω. Με αυτό που δέστε λίγο με τον Ατρόμητο τι έγινε. Θωράκισε κύριε Παντελίδη πρώτα τα νότα σου. Μη βγαίνεις, αϊντε, όποιον πάρω χάρος εκεί πέρα. Αυτό μια φορά το έκανε αυτό. Και το πλήρωσε με τον Εργοτέλη. Ναι, δεν ναι, το έχει ξανακάνει. Και αυτό, λέω, αυτό με το Σόουζα έτσι, με έρχεται στο μυαλό αυτό. Ναι. Τώρα άμα πάρει κάποιον, άμα είχε κάποιον παίκτη ας πούμε δίπλα στον Μπάσα που μάρκερ είναι κι αυτός. Εντάξει, για αριστερό μπακ δεν ακούγεται τίποτα καλά όνομα. Ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Ακόμα άρα όχι. Με το Μενέντες μέχρι τώρα. Με το Μενέντες, ναι. Και μια ακόμα επιλογή που είναι πιθανό να γίνει για το αριστερό. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια και να δούμε και οι υπόλοιποι, να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Τον έριξες, φίλε. Τον έριξα. Ωραία. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Σόζα τι είπες τώρα, θα αργήσει. Έχω την αίσθηση ότι θα αργήσει, θα κάνει λίγο παραπάνω. Πόσο παραπάνω θα κάνει, γιατί να κάνει λίγο παραπάνω. Μπορεί να πάμε δηλαδή και λίγο μετά τα μέσα Γενάρη. Γιατί ρε φίλε. Για να μπει κανονικά. Δεν έκανε καλή σε, ζωή, σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Δεν έκανε καλή φυσιοθεραπεία. Και να είναι έτοιμος. Δεν ανταποκρίθηκε καλά στην εγχείρηση. Τι νομίζω ότι. Αυτό το οποίο έχω εγώ πληροφορήσει είναι ότι δεν. Καλά πήγε από θεραπεία του. Απλά. Ναι, γιατί αργεί πάλι κι αυτό. Και ότι εκείνη είχε αργήσει. Ναι, ίσως χρειαστεί. Ο Σόζα πρώτα απ' όλα πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Δεν έκανε εδώ. Έκανε στην Αθήνα. Εγώ δεν είπα πού. Ναι. Ούτε με ενδιαφέρει το πού. Ναι. Εγώ ρώτησα αν την έκανε καλά. Και όταν λένε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί να πάει παραπάνω. Γιατί είχαν, η αρχική εκτίμηση, και αυτό μας είχε πει και ο Βαγγέλης ο Πανταζίος όταν τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα, θα κάτσει 2-3 εβδομάδες εκτός και σε 5-6 εβδομάδες, και σε 5-6 εβδομάδες που λέγεται το σύνδεσμο, λοιπόν θα είναι ξανά στη διάθεση του προπονητή. Ίσως φάμε κανένα δεκαήμερο παραπάνω, θα δούμε. Δεν μας απαντάς το γιατί. Γιατί δεν και θα είναι. Μου φαίνεται ότι το ξέρεις και δεν μας το λες. Δεν θα είναι ακόμα έτοιμος. Πρόσεχε. Δική μου εκτίμηση. Άκου λίγο. Χρήστος Κιώσης, ακούς τι λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν μπορεί να αρχίσει αυτό που θα λέει. Θα αργήσει άλλες 10 μέρες. Γιατί δεν θα είναι ακόμα έτοιμος. Ναι, δεν μπορεί να αρχίσει. Δεν μπορείς να αρχίσει αυτό το οποίο λέω. Θες... Όχι, θέλω να μάθω για ποιο λόγο καθυστερεί. Ποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό θέλω να μάθω. Έξαλλος. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Καλός καφές. Θα πει στον κόσμο γιατί γίνεται. Ή θα τα μάθω εγώ μόνος μου για τα. Ξεφουρνίσω με διευθύνσεις και ονόματα. Αυτό που σιγάρε Χρήστα, δεν τα εσύ και ο Χρήστος Δάντης. Σιγά, λοιπόν. Σιγά. Είναι και της εποχής σου κιόλας το τραγούδι. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Δεκαετία 90 και πιο μικρός ήσουν. Και τους Κυλιακούς να φτιάξεις πόντο πόντο. Δεν έχω στόπερ για να βάλω. Αν λείψουν οι άλλοι δυο. Τι γίνεται. Ποιος άργησε με το Σόουζα. Μάλιστα. Ξέρει και δεν μας λέει. Μετά την επίδειξη των φωνητικών. Ξέρει και δεν μας λέει. Μετά την επίδειξη των φωνητικών δικανοτήτων την περασμένη Δευτέρα. Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω. Άσε. Θα μάθω εγώ. Δεν είναι φίλος μου κανένας. Άσε φίλε. Εμένα είναι όλοι με βρίζουνε. Θα πάρω εγώ. Εμένα που με βρίζουν όλοι. Σε μένα θα το σηκώσει. Εντάξει, θα πω εγώ. Πειράζει. Είμαι ενήμερος και για άλλες δύο περιπτώσεις. Τι. Θα τα πω εκτός αέρα. Μάλιστα. Να τις διασταυρώσω θέλω για να μην κατηγορήσω λάθος ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές αυτοί που κατηγορούν το κάνουν επί τούτου. Να ξέρεις, συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, δεν είσαι φόρμα σήμερα οι ακροατές, ξέρεις, αύριο θα πάρουν. Ακόμα χωνεύουν. Τι? Ακόμα χωνεύουν. Όχι, τρώνε κιόλα σήμερα. Σήμερα δεν δουλεύει καταρχήν ο κόσμος. Με εξαίρεση τις τράπεζες και τα ραδιόφωνα, τα καφέ και τα εστιατόρια. Τα όλοι υπόλοιποι... όλα είναι κλειστά. Εντάξει, άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις τι δεν είναι. Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ας πούμε. Όχι, τα γραφεία και τα λοιπά. Κλειστά είναι όλα. Όλα κλειστά. Σούπερ μάρκετ, τέτοια. Και εμείς τι κάνουμε εδώ. Εκπομπή. Σωστό. Εύστοχο. Εκπομπή κάνεις. Εύστοχη παραντελή. Τη Δευτέρα δουλεύαμε επίσης εμείς. Κάποιοι άλλοι κάναν τουρισμό. Ποιοι.
αυτή που θα έπρεπε να είναι εδώ σε όλες τις γιορτές και να λείπω εγώ. Αυτό πόσα χρόνια θα μου το λες αυτό το πράγμα δηλαδή. Θα σου πω. 32, 23 που είμαι, 23. Μείωνε πόσα είσαι στο χώρο της δημοσιογραφίας. Πόσο? Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο. 10. 10! Έκλεισα φέτος. Έκλεισε 10 χρόνια. Τώρα το γεννάκα. Πρέπει να βρεις ένα τέτοιο. Τι? Να σε αντικαθιστά να λείπεις. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνεται. Τώρα πιάσαμε διψήφιο. Έτσι. Άρα 23 εγώ μείον 10 εσύ, 13 χρόνια ακόμα. 13 χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Βρες τον Γιώργο Γκάτο. Γιώργος Γκάτος. Να έρθει εδώ. Για να παραπονιάρει. Παραπονιάρει, όχι. Τσολιάς. Τσολιάς, εντάξει. Δεν είναι εδώ. Μουρελής πρέπει κανονικά. Α, καλησπέρα και εσύ, κύριε. Το όραμα. Κάνω λύση Σαββατοκύριακο. Μίλησε στην καρδιά του Αριανού. Μα τη διέλυσε. Μα διέλυσε τον αυτοκράτορα. Έτσι. Τέλος πάντων. Τελικού μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε πάντως το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε γραμμή. Είναι καλό πάντως εκείνο το κείμενο να τον απειλούμε, να ξέρεις. Ναι, ναι, εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έλα, γεια σου παιδιά, Κώστας. Έλα, Κώστα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Άντε να δούμε. Εσείς, οικογένειές σας και ο Άρης. Άντε να δούμε. Λοιπόν, για τον Άρη, οικογένειες φυσικά, υγεία, ναι, πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Και για τον Άρη, ας πούμε, γιατί μας έκανε μαύρες γιορτές. Λοιπόν, εγώ με τον Κλεωμένη, ο Κλεωμένης ήταν προηγούμενα που ναι. Δεν συμφωνώ στο θέμα του μπάσκετ. Εγώ νομίζω είμαστε το πρώτο φαβορί για να πέσουμε. Λοιπόν, αγωνιστικά είμαστε ανύπαρκτοι σαν ομάδα. Ψυχολογικά είμαστε άθλοι σαν ομάδα. Από εκεί πέρα, από πού να έχω εγώ αισιοδοξία ότι η ομάδα σωθεί. Διοικητικά δεν υπάρχουμε. Βγαίνει η ανακοίνωση του Γουλιέλμου. Τώρα αυτό δεν ήταν ανακοίνωση. Ποιος το είπε αυτό, εγώ ήθελα να μου κάνει απολογισμό χρονιάς. Να βγει στο τέλος να κάνει τον απολογισμό χρονιάς. Τώρα μέσα στην περίοδο να μου κάνει απολογισμό. Έχει παράπονο από τους οπαδούς του Άρη ότι δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Αυτό δεν ήταν απολογισμός. Ήταν μια μορφή απολογίας. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Εγώ ήθελα την ταμπακέρα και η ταμπακέρα ήταν το μπαν. Με υποσχέθηκε εμένα το Δεκέμβριο ότι θα λυθεί το μπαν. Μου το υποσχέθηκε. Άρα τι είναι. Μέχρι το Δεκέμβριο, όχι τον Δεκέμβριο. Μέχρι τον Δεκέμβριο. Ναι, μέχρι το Δεκέμβριο. Το λύσε τον μπαν. Όχι. Πέρασε ο Δεκέμβριος. Αυτή τη στιγμή έχουμε Γενάρη. Λοιπόν, όπως πάνε τα πράγματα, η ομάδα αν δεν ενισχυθεί, για μένα προσωπικά, σούμπιτο πηγαίνει για Α2. Να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και να αφήσουμε όλα τα παραμύθια της αισιοδοξίας μας, Άρης είσαι και δεν πέφτεις και αυτοκράτορας και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Εγώ μιλάω πρακτικά. Αυτή τη στιγμή και αγωνιστικά είμαστε η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, το αποδείξαμε αυτό, γιατί χάσαμε από τη θεωρητικά χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος που ναι, είναι. Ναι, αλλά κέρδισε το Λαύριο και τον Κολοσσό. Ναι, στην έδρα τους κιόλας. Ναι, στην αρχή. Στην πρώτη αγωνιστική και στην έκτη αγωνιστική ήταν με το, εντάξει, με το Κολοσσό. Ναι, αλλά τους κέρδισες. Χρήσανθε ακόμη μπάνια έκανα. Εγώ ήμουν στην επανομή και έκανα μπάνια τότε. Ναι, αλλά εντάξει, οι ίδιες ομάδες είναι το Λαύριο και ο Κολοσσός. Το ξέρω ότι είναι. Και το Ρέθυμνο επίσης είναι η ίδια ομάδα. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι είσαι το πρώτο φαβορί. Βέβαια, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ως ομάδα, ως εικόνα ομάδας αυτή τη στιγμή, έχουμε τη χειρότερη από όλους. Ναι, αυτό δεν είπαμε. Έχεις ψυχολογία σαν ομάδα. Όχι, τίποτα. Αγωνιστικά οι παίκτες σου βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Στη χειρότερη βρίσκονται. Πώς θα αισιοδοξήσω εγώ. Αν δεν λυθεί τον μπαν. Έχεις playmaker να κατεβάζει την μπάλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Μποχωρίδης που άλλοτε παίζει, άλλοτε δεν. Άσε τώρα, δεν υπάρχει παίκτης Μποχωρίδης. Αλλά παίκτης Μποχωρίδης υπάρχει. Παίκτης Νταλό δεν υπάρχει. Παίκτης Νταλό δεν υπάρχει, παίκτης Κάιζερ δεν υπάρχει, παίκτης Μπέλ δεν υπάρχει. Άστα να λένε τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Ο Μπέλ είναι, δεν είναι, καλός παίκτης. Έχει, εντάξει τώρα είναι θέμα ψυχολογίας ο Μπέλ. Αν του βγουν το πρώτο, το δεύτερο τρίποντο, μετά μπορεί να ψηφοβάλει. Το πρώτο και το δεύτερο τα βάλε. Έχασε τα υπόλοιπα μετά. Μετά αυτό είναι, η ψυχολογία πέφτει της ομάδας. Δεν γίνεται. Δηλαδή η ομάδα θέλει ενίσχυση, παιδιά, κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε και να πρέπει να λυθεί το, να κόψει το κεφάλι του και να λυθεί το μπαν. Τελείωσε. Ο κόσμος και να φύγει ο κόσμος στο γήπεδο και να έχουμε 6.000 και 5.000 και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά είναι παραμύθια, ρε παιδιά. Αυτά γίνονται. Αυτά, οι δηλώσεις που κάνει είναι επί του ασφαλούς για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ξέρει ότι θα γίνει με τον κόσμο. Ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο. Και έφυγα προχθές με το χολαργό και είχα 18 πίεση. Με μέτρησε η γυναίκα μου και τρελάθηκε. 18, γιατί άρχισε εγώ να παίρνω χάπια για τον Άρη. Και όχι μόνο εγώ, όλοι μας εκεί πέρα μέσα. Να επαληθευτεί ο συγχωρεμένος ο Τέο που έλεγε ότι εμείς Αριανοί θα ζήσουμε 5 χρόνια λιγότερο. Και είχε δίκιο το παλικάρι. Θεός χωρέας τον Ασύλη καλά εκεί που βρίσκεται. Έτσι είναι ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού.
Δηλαδή, αν δεν λυθεί τον πάνω, εγώ γιατί πώς θα αισιοδοξήσω, αφού δεν βλέπω τίποτα από αυτήν την ομάδα. Αυτοί σε λίγο δεν θα μπορούν στο γήπεδο να κατεβούν, παιδιά. Από την ψυχολογία που τους βαραίνει τα πόδια, θα το πόδιο σε γίνει σαν βαρύδια. Δεν θα μπορούν ούτε μέσα στο παλέ να μπαίνουν. Εγώ έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη άποψη. Έχετε δεν έχω άποψη. Διαφορετική άποψη για το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή μιλάμε για ένα τεράστιο σύλλογο όπως ο Άρης, δεν είναι δυνατόν να τον αφήσουμε να πέσει και να σωθεί η Κίμη ή το Ρέθινο ή ο Κολοσσός ή το Λαύριο. Βρε Χρήστατε, εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Εμείς και με 18 πίεση στο γήπεδο θα είμαστε. Δεν λέω για μας, για τον κόσμο. Αλλά αυτό πρέπει να το δείξουμε. Αν δεν είχε τον κόσμο, αν δεν είχε τον κόσμο, θα είχε πέσει. Ναι, εγώ δεν λέω. Ο κόσμος και πρόσεξε, η πλάκα ποια είναι. Ο Άρης, η φετινή ομάδα, είναι πληρωμένη. Δίπλα κάνανε αποχή χθες. Το αυτονόητο είναι αυτό. Δίπλα κάνανε αποχή χθες. Τι κάνουμε δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι πληρωμένη. Εντάξει, τώρα το budget τώρα είναι budget της πλάκας. Είναι budget για ομάδα η οποία πέφτει. Καθόλου της πλάκας δεν είναι το budget. Γύρω σε 300. Είναι διπλάσιο από τη Κίμη. Από τη Κίμη. Από τη Κίμη. Από του Λαυρίου. Μα εγώ το νομίζω. Πόσο δηλαδή. 80.000 παίρνει ο Λάκη Τζόουνς. Ωραία, εμείς είμαστε γύρω στα 400.000. Και παραπάνω είσαι. Τι παραπάνω να μην. Έχεις τον Ποχορίδη, έχεις τον Λάκη Τζόουνς, έχεις τους δύο Αμερικανούς από την Κίμη που ήταν σε σένα. Έχεις τον Μπελ. Έστω, και ας έχεις και 450. Δικαιολογείται δηλαδή αυτή η εμφάνιση. Αυτές οι εμφανίσεις. Όχι, δηλαδή, όχι, τι περισσότερο μπάτσετ έχει ο Χολαργός από μένα, ρε φίλε. Δεν έχει περισσότερο. Δεν έχει περισσότερο. Ποιος είπε ότι έχει περισσότερο. Μικρότερο. Η ομάδα είναι καλύτερη. Μικρότερο έχει ο Χολαργός. Εντάξει, ο Χολαργός όμως είναι ο Χολαργός. Ναι, και είναι και ο Χολαργός. Δηλαδή, με συγχωρούν οι άνθρωποι του, αλλά μπροστά στον Άρη είναι τίποτα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί σε 10 χρόνια ο Χολαργός να μην υφίστανται σαν ομάδες. Πόσες ομάδες έχουν ανεβεί στην Α1 και μετά. Αυτό και είναι. Τα μεγάλα καράβια, φίλε Κώστα, έχουν και μεγάλες φουρτούνες. Αυτό είναι το γεγονός. Και να σου πω και κάτι. Ο Χολαργός, η Κίμη και ο Κολοσσός έχουν μάθει να παίζουν και για τη σωτηρία τους. Ο Άρης. Και στο ποδόσφαιρο το είχα πει αυτό κάποτε, δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Ως οργανισμός συνολικά. Αυτές τις καταστάσεις. Μετά, ένα άλλο, είπες για το ποδόσφαιρο. Ναι. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο του Άρη με τον μπάσκετ του Άρη, καμία σχέση. Τρεις υποβιβασμούς που υφίσταται ο σύλλογος στο ποδόσφαιρο, ο κόσμος του Άρη τους άντεξε. Στο μπάσκετ δεν θα τους άντεξει, παιδιά. Δεν θα τους αντέξει. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η ναυαρχίδα του συλλόγου. Και εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό θα τρέξουμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να σώσουμε την ομάδα. Και ο Χάρης, πού είναι? Παλιός μου συμμαθητής. Μπάσκετ παίζαμε στην αναγέννηση μαζί. Πού είναι? Γιατί δεν βγαίνει? Πώς δεν βγαίνει? Βγήκε. Πρόεδρος είναι ο Χάρης. Βγήκε. Μα από το Χάρη ξύπνησαν πολύ. Πριν δύο εβδομάδες έκανε την ανάρτηση. Ναι, εντάξει. Τι να κάνει ο Χάρης όμως, τι να βάλει λεφτά? Δεν έχει λεφτά να βάλει. Τι να κάνει το παλικάρι τώρα, δεν μπορεί να βάλει. Γι' αυτό λέω, τι να κάνει ο Χάρης δηλαδή. Δηλαδή να βγει, να είναι κοντά. Να βρε, αν δεν υπήρχε ο Χάρης, αν δεν υπήρχε ο Χάρης, εκτός από το λεωφορείο θα μπαίνανε και πουθενά αλλού οι οπαδοί. Επειδή υπάρχει ο Παπαγεωργίου και 2-3 ακόμα άνθρωποι κρατιούνται οι περισσότεροι. Αλλά τώρα επιτρέπεται ο Γουλιέλμος, η ομάδα να είναι κάτω στη Κίμη, να παίζει μάτς ζωής θανάτου, γιατί κακάταψε όλα τα μάτς από εδώ και πέρα, ζωής θανάτου είναι. Λοιπόν, και αυτός να μείνει κοντά στην ομάδα. Μα είχαμε τον 21, είχαμε το παιδί που ήταν 21 χρόνο φοιτητής, πήγε με φοιτητική άδεια, πήγε από τη Λάρισα στο τέτοιο, από το Βόλο που είναι το παιδί, πήγε στη Χαλκίδα. Και τον προπονητή που άλλαξε τον Αγγέλου και πήρε το παλικάρι αυτό. Λοιπόν, αν ήθελε να αλλάξει τον Αγγέλου, να τον άλλαζε μετά από το μας του Πανιόνιο. Άργησε να τον αλλάξει τον Αγγέλου. Και τώρα δεν έπρεπε καν να αλλάξει τον Αγγέλου. Έπρεπε να τον αφήσει τον Αγγέλου που ήταν κατά έναν τρόπο πιο βατό το πρόγραμμα. Και ήξερε καλύτερα την ομάδα. Πήρε το παιδί αυτό τώρα, πράγμα, τρελάθηκε. Σαν χαμένος είναι μες στο γήπεδο. Να σε καλά. Να του μαντάρει αυτό σε έναν Άρη. Κακά τα ψέματα. Να σε καλά. Μέχρι στιγμής όχι. Έγινε. Μακάρι να το αλλάξει. Μακάρι. Το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Εσύ και εσύ να είσαι καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλή χρονιά. Επίσης. Νίκο, ποτέ δεν θα γίνεις μεγάλος δημοσιογράφος, γιατί κρατάς πολλά μυστικά. Και δεν θα αποκτήσεις οπαδούς όπως ο Χρύσανθος. Έτσι. Δεν παίρνεις μαθήματα από το Χρύσανθο. Κρατάς πώς πολλά. Δεν παίρνει. Εξαιρετικός είναι. Για να βγάλεις κάτι, περιμένω να ακούς, με το ζόρι να πεις ένα όνομα, με το ζόρι να πεις κάτι άλλο. Δεν θα γίνεις μεγάλος. Ίσα-ίσα, γι' αυτό θα γίνει μεγάλος. Γιατί σε κάνει να ακούς όλη την εκπομπή μέχρι το τέλος.
Σωστό. Λοιπόν, εγώ πήγα με τον Κολαρικό στο μπάσκετ και μια συμβουλή. Παναγία μου. Αυτοί που βρίζουν, ρε παιδιά, να μην πηγαίνουν στο γήπεδο. Βρίζουν το Χάρη Παπαγεωργίου. Άλλος μούντζωνε τους παίκτες μπροστά εκεί που μπαίναν μέσα στο καμαράκι τους. Μούντζωνε ένας μεγάλος. Γιουχάρισε όλο το γήπεδο. Καλώς, εγώ χειροκρότησα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τον Κολαρικό. Χειροκρότησα. Αλλά μιλάμε αυτή την πίεση που έχουν οι παίκτες. Εκείνος ο Μποχωρίδης δεν βλέπετε. Και μιλούσε και με τον Γιάννη. Ξέρω, Γιάννη, ποιος είμαι. Λοιπόν, πριν τον αγώνα μιλούσα. Έχουν πολύ πίεση τα παιδιά. Δεν τους δικαιολογώ. Ο Μποχωρίδης είναι απαράδεκτος. Τα λάθη που κάνει είναι πεδαριώδη. Πήγε στον Παναθηναϊκό σε μια ομάδα με τέτοιο μπάτσερ, με τέτοιους συμπαίκτες εκεί, έκανε έστω 2 χρόνια προπονήσεις. Έπρεπε να πάρει την ομάδα, την τραβήξει. Και όμως βλέπεις ένα Μποχωρίδη, είναι απογοήτευση, ρε παιδιά. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δεν το περιμέναμε τέτοιο πράγμα. Από εκεί ξεκινάει κάθεται η ομάδα. Άμα ανέβει ο Μποχωρίδης, θα τραβήξει και τους άλλους. Ο Μπέλ πέρυσι ήταν πιο καλός γιατί το τραβούσαν κάτι άλλοι. Ο Μποχωρίδης είναι, δεν ξέρω το παιδί, αλλά πολύ πίεση, ρε παιδιά. Εγώ είμαι αισιόδοξος που τώρα δεν θα πει με τίποτα, δεν κερδίζει και οι ομάδες. Μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κερδίσουμε την Κύμετα με το Χολαρό, κάτι θα τον κερδίσουμε. Είμαι αισιόδοξος, θα βρει ομάδες. Πολύ πίεση έχουν οι παίκτες, ρε παιδιά. Και ο προπονητής πολύ, στο Χολαρό τι πίεση έχουν και οι Κύμοι. Δεν και να χάσουν σκασίλα τους. Η πίεση κάνει το τρέμι, ξέρεις όταν είσαι υποπίεση που λειτουργείς. Πάμε στο γήπεδο και γιουχάρουμε και βρίζουμε. Πήγε ο άλλος πίσω από τον προπονητή του Χολαργού, τον έβριζε, τον έκανε μήνυση μετά, κατεβήκανα μια χωρίς λόγο μανούρες να μου. Αυτοί που βρίζουν, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Εγώ δεν θες, πας να βρεις τον Παπαγεωργίου τώρα, πας να βρεις τους παίκτες με το πρώτο δεν μπορεί ο άλλος. Δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι. Χειροκροτήστε, ρε παιδιά. Τελείωσε ο αγώνας και γιουχάρεν όλο το γήπεδο. Στεναχωρέθηκα. Χάσαμε το Χολαργό. Χειροκρότησα να πάει στην Κύμη με άλλο ηθικό. Τους μούτσουν άλλους μπροστά. Στην Κύμη όμως κερδίζαμε 28-45. Τα είδα, βρε κορί. Τι. Στο 25 θυμήθηκαν ότι τους γιουχάραν με το Χολαργό. Όχι, δεν το δικαιολογώ, ρε. Στην Κύμη είχε 300 Αριανούς που ταξίδευσαν 29 Δεκεμβρίου. Χρυσανθέ, δεν λέω ότι φταίει αυτό. Αλλά είναι καλό, κάνεις καλό. Του κάνεις καλό το αλουνού με τον μουτζόνι και να τον βρίζεις. Δεν ξέρω, εμένα όταν πολλές φορές μου ασκούν κριτική με κάνουν καλύτερο. Να σε πάρω, ναι. Να σε βρίσω και εσένα και να κάνεις. Έχω φάει τα πινέλικια μου, τι πάει να πει αυτό. Αν και είσαι τέλειος στη δουλειά σου, δεν βρίσκω κανένα ψυγάδι. Σωστό. Αλλά δεν να σε βρίσω μια φορά. Όχι, σου λέω, με έχουν βρίσει κιόλας. Τι να κάνω, δεν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου την επόμενη μέρα. Έχω φάει και ντου, έχω φάει και πέσιμο. Δηλαδή τι θα κάνω, θα έρθω την άλλη μέρα στην εκπομπή και θα κλαίω. Τόσα λεφτά παίρνεις. Σωστό κι αυτό. Έχεις δίκιο. Αυτή λοιπόν, μια που φτάσαμε στα λεφτά. Συγγνώμη. Που παίρνω. Και θα σε έλεγα. Ποιος τι. Ας έπαιρνα και εγώ 5-6 χιλιάρικα όπως παίρνεις από τον Αγόρα και δεν θα έλεγα. Μακάρι καταρχήν ο Γιώργος όταν αυτός μας δίνει τα λεφτά. Γιατί θα παίρνει αύξηση. Δεν μας τα δίνει ο Γιώργος, το έχει πει και ο ίδιος. Αλλά από εκεί και έπειτα, να σου πω κάτι. Αφού το πήγες και στο οικονομικό, 80 χιλιάρικα παίρνει ο Λάκι Τζόουνς. Ναι, τρέμει το χέρι όταν σου ταρεί. Όχι. Γι' αυτό παίρνουν τόσα λεφτά. Ναι, βρε αγόρι, μαλά, δεν μπορώ να τους βρίσω. Φοράει τη φανέλα της ομάδας, δεν μπορώ να τους βρίσεις. Εμένα δεν μου βγαίνει. Ναι. Δεν μου βγαίνει πάει τώρα το χάρι να τον βρίσω. Ο άλλος έβριζε το χάρι μπροστά στα μούτρα του. Άλλο χάρις. Είναι το Παπαγεωργείο. Ο Χάρης είναι η ιστορία του συλλόγου και θα πρέπει και να πάρει. Κι άλλο τώρα προηγούμενος που είπε ο κύριος. Τι να κάνει ο Χάρης, ρε παιδί. Τι να κάνει το παιδί. Είναι πρόεδρος. Μια ψυχούλα είναι. Τι να κάνει πρόεδρος. Μια ψυχούλα είναι. Ψυχούλα είναι, αλλά εκτός από ψυχούλα είναι και πρόεδρος. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί κάπου να μιλήσει. Δεν γίνεται όμως να είναι πρόεδρος και να μην έχει ευθύνη. Δεν γίνεται. Δεν είπαμε, δεν έχει ευθύνη. Παίζουν, πού ευθύνεται. Πού ευθύνεται. Είμαι λίγο καθυστερημένος, εγώ δεν με κόβω. Καθόλου καθυστερημένος δεν είσαι. Είναι πρόεδρος του Άρη αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Ναι, βρε αγόρι μου, πού είναι. Μόνο που είναι πρόεδρος έχει την ευθύνη. Υπογράφει. Ό,τι αποφασίζει ο Γουλιέλμος, υπογράφει ο Χάρης. Ναι, βρε, εντάξει, δεν. Νομιμοποιεί. Τον άνθρωπο αυτόν που έχει τις μετοχές. Τι ευθύνη έχει. Ευθύνη να σηκωθεί να φύγει τότε. Όχι, δεν είπα εγώ να φύγει. Ούτε είπα να τον βρίζεις. Αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει κριτική. Όταν η ομάδα είναι τελευταία. Άλλο κριτική, άλλο βρίσιμο. Εγώ δεν είπα να μην κάνεις κριτική. Θα μην βρίζω. Εσύ μου είπες που έχει ευθύνη. Η ευθύνη είναι κομμάτι της κριτικής. Εγώ ξαναλέω. Όλοι έχουν ευθύνη. Κανείς δεν πρέπει να βρίσει μια ζωντανή ιστορία όπως ο Χάρης Παπαγεωργίου. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει και ο Χάρης λοιπόν.
να ενεργοποιήσει, γιατί ακριβώς έχει ένα τεράστιο σεβασμό από όλους μας, να ενεργοποιήσει όπως μπορεί, δεν ξέρω πώς. Πριν τον αγώνα, να σου πω, είσαι στον αγώνα με τον Χολαργό, ήσουνα. Όχι, δεν ήμουνα. Όχι, πριν τον αγώνα πήγε, μίλησε με τους παίκτες, τον προπονητή, στον πάγκο ήταν. Ναι. Μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας, ήταν στον πάγκο της ομάδας, του συμβούλη που τους έλεγε, τους έδινε θάρρος. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν φταίει φυσικά ο Χάρης για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όχι, ίσα-ίσα. Αν δεν υπήρχε για μένα και ο Παπαγεωργίου εκεί, θα είχαμε διαλύσει τελείως. Αλλά από εκεί και έπειτα, από το ένα κομμάτι μέχρι το άλλο, υπάρχει ευθύνη. Τι να κάνουμε. Τεράστια κιόλας. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Δεν μπορώ εγώ να βρίσω τον παίκτη που φοράει τη φανέλα της ομάδας μου. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Τον Νίκο να τον βρίσω. Δεν φοράει φανέλα. Θα φοράει του Αλαμπαουτάρης. Το διπλανό σου. Να είσαι ναι, καλά. Γιατί δεν λέω ονόματα. Έτσι. Αλλά δεν φοράει τη φανέλα. Πάω τότε το φτύνω. Κλείσε να πάμε στο διάλειμμα. Δεν κλείνω. Εκκλείσει. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες σε εσάς και στην οικογένειά σας. Άμα έχει επιτυχίες ο Άρης, φίλε, θα έχουμε κι εμείς. Αν δεν έχει επιτυχίες ο Άρης... Ρε φίλε, τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Ναι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, ναι, απλά και μόνο για αυτό το λόγο. Ποιο? Που το κόψες. Ποιο? Αυτό που έκοψες. Τι έκοψα? Α, το τραγούδι! Λοιπόν, το άκουσα σε ένα σταθμό προχθές, ναι, που το έπεσε και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο να το κόψει. Τίποτα, φίλε. Με έτσι όπως έκλεισε το 18, είχα και που είχα και το προσωπικό μου και τα λοιπά, τελείωσε το τραγούδι. Το έφαγα. Έπρεπε. Καταρχήν... Έπρεπε. Μετά από 6 μήνες δικαιωθήκαμε, φίλε. Όχι, δεν είναι μετά από 6 μήνες. Μετά τους κανονικά. Όχι, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και Αύγουστος. Έπρεπε να γίνει. Μποέμις και τελείωσε. Μποέμαρος, έτσι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, για αυτά που είπε ο προηγούμενος δεν πρέπει να γίνονται. Σίγουρα δεν πρέπει να βρίζεις την ιστορία του συλλόγου. Κριτική πρέπει να γίνεται, αλλά όχι τέτοια ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Εάν είναι η ψυχολογία τους στο 0, τους πηγαίνει στο μείον 10. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Πρέπει να συναισθανθούν όμως και κάποιοι. Ίσως κάποιοι, δεν το λέω για όλους. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ο Μποχωρίδης ή ο Φλιώνης ή ο Χριστίδης δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Αλλά βλέποντας τους Αμερικανούς κυρίως τις μέρες πριν μετά την ήττα το Χολαργό να μου ανεβάζουν. Και στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Δηλαδή, ο Μαυράη που λέγαμε, έγινε ο κακός χαμός. Και αυτός μου βγαίνει φωτογραφία στο Ντουμπάι στην πισίνα. Δεν έχει συνέστηση. Είναι άλλα... άλλη ψυχολογία. Αλλιώς να προσαρμοστούν, φίλε, στα ελληνικά δεδομένα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δηλαδή, τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορούν να προ... Ο Μποχωρίδης πρέπει να προσαρμοστεί. Ο Μαυράς δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ο Θεός να βοηθήσει. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Τώρα είναι το break. Λίμπρο 107,4. All About Aris On Air. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε άλλο ένα δεκαλεπτάκι. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι τηλεφωνικές μας γραμμές. 231-0-287 και 3 οκτάρια για να τα πούμε. Μέχρι να πάρει τη σκητάλη κύριος Μαντζιούκης και η πρώτη ώρα για μπλε για το 2019. Ολοκληρώθηκε και η προπόνηση του Άρη πριν από λίγο. Νέα απουσία, τι λες, παρουσία και απουσία, γιατί ο Μαύρα είναι μένω δε στο παρόν, αλλά όχι για να προπονηθεί, αποχαιρέσει τους συμπαίκτες του, τους πρώην πλέον συμπαίκτες του, ο Αλβανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ αύριο πάει στη Γερμανία για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του στην Ingolstadt. Εσύ είσαι το καμάρι, Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αν και πολύ αμφιβάλλω, αλλά εμάς φέτος. Η αισιοδοξία πρέπει να μπούμε. Και να δούμε αισιοδοξία, ναι, αυτά τα στερεότυπα λοιπόν, αλλά με αισιοδοξίες και με ευχές, φίλε, δεν γυρίζει ο ήλιος. Ο ήλιος θέλει δουλειά, θέλει λοιπόν αγώνες. Αγώνες, ας πούμε, καλούς και δυνατούς. Με ευχές δεν γίνεται τίποτα. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν συναφινά και χειρακίνη.
Και εμείς μόνο χείρα δεν ας πούμε κινούμαστε. Ναι. Και έχουμε, όπως λέει και ο μέγιστος των Ελλήνων ποιητών, ο Βάρναλης, στο ποίημα του «Οι μοιραίοι», θα σου απαντήσω με ένα δύστιχο. «Μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, περιμένουμε μήπως γίνει κάνα θάμα στον Άρη». Ναι. Εκεί είμαστε. Κανένα θάμα μήπως γίνει. Δεν γίνονται θαύματα, φίλε. Είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι. Πολύ κιόλας. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Άκουσα για κάτι χειροκροτήματα, λέει κάποιος. Χειροκροτήματα. Γιατί δεν μπορούν να βάλουν μια ελεύθερη βολή. Γι' αυτό τους χειροκροτούσαμε. Τι δηλαδή έχουν πίεση, τι πίεση στην ελεύθερη βολή. Ναι. Τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Εγκληματίας ο προηγούμενος προπονητής, ο οποίος ευθύνεται για αυτήν την ομάδα, mm-hmm. και είναι αποκλειστικά έργο δικό του, όταν ξέραμε ποιος είναι ο Νταλό, ποιος ήταν αίρεση ο Νταλό, ας πούμε, στον Πανιόνιο και τον Τύρες. Ποιος ήταν λοιπόν ο Μαγκή με 25 μέχρι 30% στις ελεύθερες βολές, ο Κάιζερ, ο Ραμόν Χάρης, γιατί τρέξανε τόσο γλίγορα, και από ό,τι λέτε, το μπάτζετ, ο προϋπολογισμός είναι γύρω στις 400.000. Εκεί είπατε. Κάπου, ναι, εκεί. Εκεί κοντά. Και δεν μπόρεσες δηλαδή να κάνεις κάτι καλύτερο. Το έχουμε πει, λέει, ότι το κακό για τον Άρη ξεκίνησε... Αποκλειστικά υπεύθυνος ο προηγούμενος προπονητής μαζί με τον Γουλιέλμο. Ναι, το κακό για τον Άρη ξεκίνησε από το κακό στήσιμο της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι. Ναι. Καλά, δεν ήξερε τι έπαιρνε αυτός. Ήθελε ντε και καλά. Δεν ξέρω, μήπως ήταν μάνατζερ, ας πούμε, του Νταλό, ήθελε ντε και καλά να τον κάνει άσο. Είναι γιατί μια... έχει ένα 98 μπορεί. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή ο Αγγέλου, όπως για να το κάνουμε. Αποδείχτηκε με την και παρουσία. Την δηλαδή ο Άρης. Με την παρουσία του τη φετινή σεζόν. Είχε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια και είναι κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας. Λοιπόν, και την πληρώνει ο Άρης. Πέρυσι βοήθησε να τελειώσει η χρονιά ήρεμα. Οκ, okay, φέτος από το καλοκαίρι και μετά όμως η ευθύνη είναι νομίζω πρώτα δική του, έτσι όπως τα έκανε. Εντάξει. 100% δική του ευθύνη και για την περασμένη χρονιά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να αναφερθώ τι γίνεται να με τώρα. Το μπαν, φίλε. Αυτό είναι η ουσία. Εδώ και τρεις μήνες, άκουσε με, στον Οκτώβριο μέσα, για να μην λέω το τι έγινε και τι τελικά ο άνθρωπος αυτός ήρθε στον Άρη, γιατί το στηρίξαμε όλοι. Το στηρίξαμε όλοι. Ο Χρήστατος είναι εκεί. Έχει αποχωρήσει. Έφυγε, ήθελα κάτι να του πω. Θα το πω σε σένα και θα το ακούσουν όλοι. Να μου. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μήνα περίπου είπαμε ότι έκανε κάποιους διακανονισμούς με τα υπόλοιπα μπαν, τα οποία από ό,τι γνωρίζω εξυπηρετούνται κιόλας. Και έχουν μείνει αυτά τα τρία μπαν από τον Οκτώβριο μήνα. Σήμερα έχουμε λοιπόν Ιανουάριο μήνα και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ακούω συνέχεια να με το ίδιο πράγμα, αυτά τα τρία μπαν, αυτοί οι τρεις, εκείνο και εκείνο, 2,5-3 μήνες είμαστε στο ίδιο σημείο θεατές. Ακούστηκε από άλλη εκπομπή, θα βοηθήσει ένας δικηγόρος της FIBA, θα περάσουν κανένα 2-3 εβδομάδες, είναι το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή πότε, το Μάιο μήνα, που όταν θα έχουν όλα τελειώσει και θα βγούμε να πούμε μετά, ξέρετε, κάναμε προσπάθεια αλλά δεν προλάβαμε. Θα πούμε μετά τότε ότι δεν προλάβαμε. Αυτά πρέπει να γίνουν χθες, έπρεπε να έχουν γίνει. Χθες. Και δεν κουνιέται φίλο. Ο Άρης πήγε χωρίς έναν συνοδό στην Κίνη. Ο Άρης, η ομάδα του 20ου αιώνα, η ομάδα που τους έμαθε ότι αυτό δεν είναι πορτοκάλι, είναι ένα με μπάλα που παίζεται στο παιχνίδι που λέγεται μπάσκετ. Έτσι πετάξαμε την ομάδα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Και έχεις δίκιο σε αυτά που λες, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Έτσι, σε σχέση, ας πούμε, με τον Αγγέλου ή με κάποιους άλλους που μπορεί να είναι στο μπασκετικό αρ αυτή τη στιγμή, εγώ μπασκετικά είμαι αδαής, έτσι, οκ. Okay. Εμάς περισσότερο το στοιχείο μας είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρω τουλάχιστον ότι κάθε χρόνο στατιστικά όλες οι ομάδες Α1 αλλάζουν τουλάχιστον ένα παίχτη. Δηλαδή, τι περιμένα στον Άρη να βγάλουν τη χρονιά έτσι. Έπρεπε παράλληλα με ό,τι κάνω το περασμένο καλοκαίρι, όλους αυτούς τους μήνες να γίνεται μια δουλειά και μια προεργασία, είτε με τη βοήθεια αριανών ανθρώπων έξω από την ομάδα, για την άρση του μπαν. Δεν μπορείς να βγάλεις μια χρονιά με μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αλλάζουν παίχτες.
Δηλαδή, αυτό έτσι, που λέγαμε λοιπόν, και για τον κύριο Γουλιέλμο, ας πούμε, τον είχαμε εδώ πέρα με τον Χρήστο. Έτσι είναι. Ναι, δεν έχει ρεαλισμό. Δεν έχει ρεαλισμό. Περί μπάσκετ πολλά πράγματα. Ναι. Σε κάποια άλλη εκπομπή, άμα θέλετε, καλέστε μου να σας μιλήσω και για μπάσκετ. Ναι. Πώς παίζεται το μπάσκετ, πώς παίζονταν στην Αμερική και τι παίζεται τώρα, γιατί αυτό που παίζεται τώρα είναι γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Όποιος βάλει τα περισσότερα τρίποτα κερδίζει το μάτς. Αυτό δεν είναι μπάσκετ που παίζεται εκεί τώρα. Μπάσκετ, τόσο άλλο θέμα. Λοιπόν, εάν δεν γίνει σήμερα μέχρι το Σάββατο η άρση του μπαν, είσαι στην Α2, φίλε. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Μακάρι, να δούμε. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω. Όσο και να τους μιλήσεις, όσο και να τους κάνεις, τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Πάμε λίγο ποδόσφαιρο και κλείνω. Συνοπτικά, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας, ναι. Ναι. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα στο γόνατο, έτσι. Ακούγαμε τώρα ότι ο Ιανουάριος και έτσι είναι οι επιλογές και το ένα και το άλλο. Καλά, δεν βλέπαμε αυτοί από την αρχή να με τις περιόδου ότι τα δύο λοιπόν ακραία μπακ και μετά είδαμε και για τα χάφαλα, είδαμε ότι και στο σέντερφο χρειάζεσαι παίκτη. Υπάρχει προεργασία σε αυτό το σύλλογο. Για όλα γίνονται στο γόνατο αποφάσεις από το βράδυ μέχρι το πρωί και ό,τι μας κάτσει ή το άλλο που λέμε βλέποντας και κάνοντας. Πού θα πας, μου λες, ας πούμε, ότι είναι τραυματίας ο Σόζα, είναι ένα με τραυματίας ο Βέλεφ. Με ποιο θα πάνε να παίξει, ας πούμε, στη Ξάντη. Ο Βέλεφ θα μπει, αν δεν... Θα μπει δηλαδή να με, για να παίξει ένα 20 λεπτό και να έχω το ίδιο πρόβλημα σαν την προτελευταία φορά. Μην προδικάζεις ότι θα μπει και θα παίξει 20 λεπτό. Θα μπει κανονικά, θα είναι διαθέσιμο για το μάτι, δεν ξέρω αν θέλω σου πάνω. Δεν έχει θέμα. Το θέμα είναι να είναι λοιπόν απόλυτα έτοιμος, γιατί το ίδιο είχαμε πει και στο προηγούμενο παιχνίδι και έπαθε πάλι τη ζημία. Να είναι απόλυτα λοιπόν έτοιμος, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αποχωρεί ο Αλβανός, έχει στον άλλον ένα με το Σόζα τραυματία και σκέφτομαι ποιος θα πάει να παίξει. Ναι. Και αυτά δείχνουν ότι είσαι τίποτα, προγραμματισμός μηδέν. Όλα στο γόνατο. Δεν μπορείς να πας έτσι πουθενά, φίλε. Λυπάμαι πολύ, αλλά ο Άρης εφόσον εξακολουθεί με αυτή την νοοτροπία, με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, θα σέρνεται συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Ήταν και επιτικός κιόλας, φίλε. Κώστα Βάρναλ. Μέσα σε υπόγειες ταβέρνες, μέσα σε καπνούς και σε βρισιές. Χριστοκιός. Λοιπόν, ιερέι, ωραίο ποίημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η πρώτη για το 2019. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά από τις 5, στην πρώτη τελευταία κομπή της εβδομάδας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, λοιπόν, μετά την πρωτοχρονιά. Ακολουθεί ο Ράγια Μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και ευχαριστούμε πολύ την πίτσα Mr. Gold που ήταν μαζί μας. Delivery στο 62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το βράδυ. Κορυφαία πίτσα της πόλης. Ευχαριστούμε τα Alter Ego, τρία καταστήματα, και alterego-fashion.gr. Κορυφαία ανδρική ένδυση και Γιαννόπουλο Σέρβις με ένα τηλέφωνο στο 2317-51-933, 24 ώρες 24 ώρο. Αν έχετε φορτηγό, το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται και σας βάζει μπρος, όπως μπορείτε να πάτε για να κάνετε και ολικό σέρβις στο φορτηγό σας φυσικά. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.